καλημεράρες παντού. Μετρόπολης ακούτε. Πήραμε σκητάλη από τους κοτσαρίδες που την κοπάνησαν. Ραπ και κούλ εδώ πλέον. Με Θανάση Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Καλημέρα στον Τίνο της Καρδιάς. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου, που τι γίνεται. Μια χαρά. Γιατί μιλάς έτσι, γιατί τραμπάς. Από την Άντια, έχεις χαιρετίσματα. Ω, Νάντια, έλα εσύ. Αυτό το λουκουμάκι, πότε το λουκουμάκι, λουκουμάκι, μία γοριλάκι, η άλλη. Ναι. Όποτε ναι. Λουκουμάκι γίναμε. Έτρωγε το λουκουμάκι παλιά με πισκότα στη μέση. Όχι. Λουκουμάδες έτρωγα. Λουκουμάδες. Λουκουμάκι, όχι. Όχι. Και το ρόλο έτρωγα, έτρωγα, έτρωγα νουαζέτα. Νουαζέτα έτρωγε, ναι. Και υποβρύχιο. Υποβρύχιο, ναι, κάθε απόγευμα. Ναι. Υποβρύχιο το απόγευμα μετά τον ύπνο. Υποβρύχιο. Ένα υποβρυχιάκι το τσιμπούτσα. Τρελενόμου για προφιτερόλ. Προφιτερόλ, γλυκάτζήσει. Ναι, γλυκάτζήσει. Τώρα προσέχω. Τώρα καλύτερα. Τώρα δεν τρώω. Μα σου έχω πει, είσαι καλύτερα τώρα στα 55 από τους 40. Ναι, στα 40 είχε. Τότε όταν ξεκίνησα τον box. Τότε ξεκίνησα τον box. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητάμε. Ήταν καλό κορμί τον box. Ήταν μεγάλη προπονησάρα. Ήταν, ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Νεφρού. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό. Παγκόσμια Μέρα Νεφρού είναι σήμερα. Έτσι. Να τα κοιτάτε τα νεφρά σα. Ναι, για καμιά ιατρική έτσι. Βγαίνετε στον ουρολόγο μια φορά. Συμβουλή στο λαό μια που το έχει. Κοιτάτε τον προστάτη και θα κάνετε ένα υπέρηχο. Για πες, κάτσε λίγο, γιατί εγώ δεν τα έχω αυτά. Κάτσε, το νεφρό συνδυάζεται με τον προστάτη. Όχι. Όχι. Απλά τα είναι του ουρολόγου. Το πα στον ουρολόγο. Ναι. Πα στο φίστα, στον Ιωσήφιδη. Ποιο είναι. Τα φιλαράκια. Καλημέρα στον Ιωσήφιδη. Το είδαμε και προχθέ κιόλα. Φοβερό. Φοβερό. Καλημέρα το φιλαράκι. Φίστα τον περιμέναμε φωνάξει για την πίστα των Σερών να κάνουμε. Τι θε, παντιλίγια τώρα. Περιμένω. Πάμε εδώ σε προστάτη. Ναι, νεφρό. Σου βάζει δάχτυλο να δει αν έχει προστατήτηδε και τέτοια. Όπα. Νεφρό, δεν το γλιτώνει το δάχτυλο. Εξέταση. Αυτό που αυτή η εξέταση στα 50 γίνεται. Όχι, μετά τα 45. Α, πρέπει να κάνω. Τώρα πρέπει το πάτο σου να. Το, συγγνώμη. Το προκτό σου να, να το δει γιατί. Πρέπει να πάω να τα πω τώρα. Δηλαδή για την υγεία σου. Για την υγεία, ναι. Του λε, πάρε με κάνε. Δηλαδή. Κάνε με από πάνω μέχρι κάτω με τον υπέρηχο. Ναι. Νεφρά ιστορίε. Μείνω καναόγκο να τον προλάβω. Τα νεφρά. Ναι, να κάνω όταν το βγάλω. Ναι, εντάξει, άρα με τα προσέχουμε. Με φράου βγαίνει και εμένα νεφρό. Ζεις, ναι, 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 ζεις. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σαράντι που γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Σαράντος. Όχι, τι? Σαρανταρίδης είναι. Α, Σαρανταρίδης. Αυτός είναι καλλιτεχνικό. Α, είναι καλλιτεχνικό. Εδώ έχει όλοι καλλιτεχνικά. Ναι. Ασλάμης. Ασλάμης. Σαράντης. Σαράντης. Μαλάτης. Και εγώ θα πω χρόνια πολλά το φίλο μου το Σαράντι τον Πανταζή. Έχω δουλέψει εγώ εκεί. Ναι, 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 έβγαλες μια πενταετία. Βέβαια, όταν δεν με θέλανε εδώ. Όταν άνοιξε τώρα ο Μετρόπολης. Πότε είχε όταν έρθει εδώ πέρα. Όταν άνοιξε το Μετρόπολης δεν με θέλανε. Και σένα. Και εμένα. Καθόλου. Και εμένα δεν με θέλανε. Δεν με θέλανε. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Πέρασαν έχω χρόνια. Και εμένα δεν με θέλανε. Εγώ έφυγα από εδώ και πήγα κάπου αλλού. Πήγα στο Σαράντι, ο οποίος ήταν τότε ανοιχτό πόλεμο με το Super 3 του Σαουρίδη. Και γινόταν το έργο. Μαλιοβράση. Μαλιοβράση. Ναι. Βγάζαμε και ένα περιοδικό το Playball. Ο Δούκας ήταν αρχηγός εκεί ο Λευτέρης. Λέω θα έρθουν, του λέω Λευτέρη. Μασά δεν λέω καρό μονό. Τι μονό γορέ του λέω θα έρθουν. Το τρελό. Θα στείλω περί πιο περί. Θα το κάνω λέει κάτω μονό για την πέρα. Έκανε όντω. Αυτό θα σταματήσει πατάτα. Λέει τρελό. Λέω τι θα γίνει. Άμα δεν έχει τρελό. Θα πάρω το μονό σου λέει και θα βαράω με το μονό σου. Έχει τρελό του. Τι δουλειά, τι τρελό ήταν. Σαν σήμερα, 1959. Ναι. Έχουμε την εμφάνιση τη Μπάρμπι. Ποια? Τη Μπάρμπι. Τη κούκλα. Τη Μπάρμπι. Διάσμη κούκλα. Μπάρμπι κάνει τεμπούτο και οι πωλήσει τη ξεπερνούν. Τα 800 εκατομμύρια. Που έγινε Αμερική, ε. Ναι. 800 εκατομμύρια η πρώτη κούκλα Μπάρμπι, η οποία δεν ήταν ξανθιά, ήταν μελαχρινή. Ήταν μελαχρινή, και, αλλά η ξανθιά πουλάει καλύτερα. Ξανθιά, ναι. Άμα έμενε σε ένα νησί, ρε Μπαγάσα, ένα ναι. Θα ήθελε να με ξανθιά ή μελαχρινή. Ναι, εγώ να ήμουν. Ναι, ναι, έχει μείνει ένα βαγό. Ξανθιά, ρε. Ξανθιά κι εσύ. Ε. Ξανθιά, λευκό. Λευκό, λευκό κορμί, λευκό δέρμα. Τα ξέρω αυτά. Γαλάζια μάτια. Όλα ξανθά. Για την κάνω τη γύφτισα. Εντάξει, με τα μαύρα μου μαυρίζει την ψυχή. Ρωτάω, παιδί, γιατί με έκανε το ίδιο ρωτό. Να τσιγκάνω την γύφτη σαν να με μαυρίζει την ψυχή. Να... Σαν σήμερα έχουμε τα περίφημα 5-9 για το Αντωνιάδη το 71. Ναι, έτσι για τα πέρασε κάτω ο Αντωνιάδης, πέρασε ένα γερό καρκίνο. Το πέρασε, το πήδη, πέρασε το, όμως. Παλίκαρος, τα μούτρα του δεν μ' αρέσουν έτσι όπως είναι. Να, τώρα έχει μεγάλο σε φίλε. Όχι, δηλαδή τώρα συνέρχεται. Ναι, αλλά ναι, εντάξει, με πέρασε. Ναι. Εδώ είσαι νέο, ρε φίλε. Περνά περιπέτεια. Καταρακώνεις. Τώρα φαντάσου να είσαι. Πόσο είναι ο Αντωνιάδης τώρα? Ο Αντωνιάδης είναι 77-76 χρόνια. Εντάξει, δεν 8, είναι. 8 γεννημένα. Αφού έβγαλε και τέτοιο. 75. Είναι του σαν τον πατέρα μου ακριβώς είναι. Του 48 πρέπει να είναι. 46. 46. 46. 77. 77. Εντάξει. 77. Μια χαρά. 77, ναι. Λοιπόν, είναι τα περίφημα 9 με την Everton, 9
του μήνα, 9 το βράδυ, 9 λεπτά μετά πριν τη λήξη του αγώνα, φορούσε το 9, μετά, πέτυχε το 1 το γκολ. Ο Ζαγοράκης ήταν το 7, ναι. Αυτό ήταν το 9. Ναι, μονή, ναι, ναι, ναι. Μονή αριθμή. Μονή, μονή, ναι. Ο κόκκινος έχει άλλο αριθμό. Ποιο? Το 5, τη μούτσα του δίνει κάθε μέρα. Μια μούτσα για να συνέργεται. Το πρώτο, έτσι, το πρώτο γρήγορο. Κάτσε να δούμε πόσες φορές θα το μνημονεύσει σήμερα τον Γκρεκουάρ. Δεν μπορείς, έτσι. Ρε γρηγορόσημα θα σε βάλουμε. Με το κόκκινο δεν γίνει. Εγώ αν ήμουν κόκκινο, σα έλεγα. Δεν έπρεπε να το λένε Γρηγόρη. Πώς. Στα μάτια έπρεπε να το λένε. Θα έλεγα πόσε φορέ με μνημόνιο. Σήμερα 15. 15 επί 2 ευρώ. Αναφορά ένα 30 ευρώ στο τσέπο. Ναι. Να ερχόμουν πάπου το γρηγορόσημα. Αν το παίρνει. Ναι. Ναι. Έχει σήμερα γενέθλια ένα πολύ μεγάλο προπονητή. Μπάσκετ. Μπάσκετ όμω. Στην Ελλάδα. Πέρασε από την Ελλάδα, έκανε πάταγο. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτ. Ο Μπράντοβιτ, ε. Προπονητάρα. Πόσο χρόνο γίνεται. Το 60 είναι γεννηθή, άρα είναι 40-63. Ναι, 63. Για τσεκάπ κι αυτό. Και αυτό για τσεκάπ. Κοκκινίζει πολύ αυτό όταν τρελαίνεται, γιατί για αυτό είναι. Κοιτάξτε, για να είσαι. Έτσι, προπονητή. Για να είσαι top, για να είσαι top πρέπει να είσαι και λίγο ιδιόμορφο. Ιδιόμορφο. Άμα δεν είσαι ιδιόμορφο, δεν είσαι top. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό θα πέφτει. Πρέπει να έχει στραβά, ανάποδα. Αυτό θα πάθει ισχυμικό επεισόδιο. Αυτό τα βάζε με διαιτητέ, έμπαινε μέσα, ναι. Έκανε. Ένα ποιο άλλο. Ο Ιωαννίδη δεν ήταν top. Ιδιόμορφο. Τι να κάνουμε τώρα. Λουτσέσκου δεν είναι έτσι. Top. Το ξέχει. Για αυτό έσυλε για ύπνο χθε. Δεν του πείραξαν οι άλλοι που καθόντουσαν μετά το μάθημα ώρα και έβριζαν. Του πείραξε ο Λουτσέσκου που του έκανε στεφκάρι. Μάλιστα. Ρε βγάλτε τα γυαλιά και δείτε τι γίνεται. Λαμιώτε ήταν αυτοί. Αυτοί ήταν λαμιώτε Ολυμπιακοί Παναγία. Εξήδε τα ξηγαμίδια ήταν λαμιώτε τώρα. Ναι, αυτή. Έκανε χειρονομία. Πήραξε ναι. Που άλλου λέει πάτε για ύπνο και δεν του πήραξε που του έβριζαν τη μάνα, τον πατέρα ή οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παράνοιε αυτή. Ποιο βρίζαν τη μάνα. Το Λουτσέσκου. Τη μάνα του βρίζανε. Το βρίζανε, ναι, το βρίζανε. Δεν του πήραξε αυτό. Ναι. Του πήραξε που του είπε πάτε για ύπνο. Σε έφερε πλάκα. Ναι. Και δεν μπορεί να τον τιμωρήσουν γιατί η χειρονομία ήταν. Μα δεν έκανε. Ναι. Με αυτόν τον πανηγυρισμό καταρχά. Καταρχά ο ίδιο ήταν που κάνει θα τα βρει μπροστά του Λουτσέσκου. Αλλά εγώ δεν θέλω να ακούω χασουμάρε. Δεν θέλω να ακούω βλακή. Αυτό τον πανηγυρισμό το κάνει στεφκάρι εδώ και χρόνια. Βάζει τα τρίποτα και σου λέει πάτε σπίτι να κοιμηθείτε. Το κλείδωσε. Α, το κλέψε, κλεμμένο είναι. Δεν ξέρω, αλλά. Α, συγκουφάλα, κλεμμένο είναι, πες τώρα. Βρε, κλεμμένο, ξεκλεμμένο. Πέτορ, κλεμμένο. Πρόσφερε γέλιο πάλι. Ναι. Πρόσφερε γέλιο πάλι. Εντάξει, όχι, okay, για μα του πάμε. Τον ασχημάντρα, ρε. Για μα. Είναι διόμορφο. Αλλά είναι προπονητάρα. Σπεργείτε και πείτε κάτι αρνητικό. Δεν τον ασχημάντρα, ρε. Φτάνει, ρε. Του γλέτει. Του γλέτησε. Του λέει τι κάνετε και μετά. Έβαλε την όμορφη. Τι έκανε. Θα τα πούμε. Μην το πιάσουμε τα γονεί. Απλά μετά. Τώρα έμεινα σε αυτή τη φάση με τον Ζέλκο. Γιατί ο Μπράντοβιτ που τον αποθεώνανε κάτω δεν ήταν ο ιδιόμορφο. Που έμπαινε μέσα με του φοιτητέ. Πετούσε πάνω. Ο άλλο ο Ιωαννίδη καθηγητή αλητία. Δεν ήταν προπονητάρα. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά ξέρει τι γίνεται. Τώρα δεν είναι καλά κι αυτό. Άμα δεν είναι δικό του. Του φωνάζει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα που είναι στον άλλον έχουμε μπινελί και κατάλαση. Παίζει το ίδιο. Εμείς το ίδιο. Εντάξει, όλοι οι ίδιοι. Εντάξει, okay, ναι, ναι. Άμα είναι κανένα αυτό, το Μητρόπουλο, α πούμε, το βρίζατε. Που έκανε κόσμο. Ο Μητρόπουλο τώρα ήταν επέκτη. Εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει, είναι άλλη. Πού ήταν να τον είχε στην ομάδα. Παλίκαρο. Λέω ότι άλλοι δεν είχε. Ναι. Το βρίζαν οι άλλοι. Παλίκαρο. Ναι, 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 ναι. Καλύτερα να σε βρίζουν παρά να περνά αδιάφορο. Α, σε μένα το λε. Έτσι. Άμπρα, τα ξέρει. Καλύτερα να σε βρίζουν, να έχει χέιτε, να ασχολούνται όλοι μαζί σου παρά να περνά. Σαν το γάργαρο ήσυχο νεράκι στο ριάκι. Τσουτσουτσου να μην καταλαβαίνει κανένα. Αυτό βέβαια εμένα μου τη σπάει. Ναι. Ποιο το ριάκι. Ξέρεις τι μου τη σπάει. Ναι. Όταν τρώω στο εστιατόριο και έρχονται και με πιάνει ένα κουβέντα. Και θέλω να φάω να πούμε. Εντάξει. Και έτσι πως νευριάζω. Τι Παναγίες του ρίχνει. Εντάξει, οκ. Με γίνει μαγενής να μου πει. Εκεί έχει να κάνει. Ναι, εκεί έχει να κάνει με το τάκ του καθενός. Τι τάκ θέλω να φάω, άσε με να φάω. Ναι. Μπορεί να έτσι με το που θα σε δει, α πούμε, αφού σε γουστάρει. Τρώσε μια φίλη. Ναι, να φας και μετά όταν θα δει ότι έχει χαλαρό μπορεί να περάσει. Είναι η στιγμή. Ρε, το χαιρετά. Πιάνει κουβέντα εκείνη την ώρα. Ναι, παίρνει και την καρέκλα και κάτι δίπλα. Ξέρετε, ναι. Ναι, παίρνει. Θέλει, μη μου ζαλίζει Σταρκ. Εσύ κατευθείαν, ναι. Ναι, κατευθείαν, ναι. Μπορεί να μου ζαλίζει Σταρκ. Λέει τι. Λέω, ναι. Είμαι γύρω μαγενή. Ενώ έξω στον δρόμο δεν είσαι, δεν είσαι, πολύ ευγενικό. Δεν είσαι ακριβώ. Εδώ έχει να κάνει με την αντίληψη του. Εγώ φαγητό με τη γυναίκα. Εγώ έχω πάει. Α, έχω διώξει έναν. Έναν στη φωλιά. Ένα παοξί, ένα πυροσβέστη. Έρχεται και άσου κάτι, είμαι με την Τζέννη, κάθεται. Λέω εσύ τι είσαι. Ξέρεις που πάω ξύσεις. Α, γι' αυτό με τους πάω ξύσεις. Ρε ηλίθεια, του λέω εσύ πάνω κάτσεις. Ναι. Έγινε φασαρία. Έγινε φασαρία. Ο, τον όρμηξα. Γιατί εγώ έχω πάει φίλε, δεύτερο ή τρίτο ραντεβού. Θέλω να μιλήσω την Τζέννη παοξίδικα γιατί δεν ασχολούνται. Και την πάω στο παλατάκι στο μπάσκετ. Θα ξυμοναχιάσω κιόλα πάνω εκεί να γουστάρω. Ένα αφού δεν πάτε τρίχει ο κούκο. Εντάξει, τώρα πάμε τέλο πάντων. Θα πάμε και στο Μπρέλεμ μετά. Ο Μπρέλεμ. Θα πάμε και στο Μπρέλεμ γιατί από εσύ τη φανέλα θα το συζητήσουμε μετά. Με αρχίζετε τα γλυκύματα στο Μπρέλεμ. Λοιπόν, και έχω πάει με την Τζέννη, σου λέω δεύτερο τρίτο ραντεβού έχουμε βγει ένα. Δεν σε πάω στο μπάσκετ λέω. Και εσύ φελώσεις. Εντάξει, γράψει. Πήγε την κόμενα στο πρέπει. Να την πάω. Το φελό. Και έρχεται ένας εκεί, έρχεται να με χαιρετήσει. Α, τι έρχεται να με χαιρετήσει, οκ. Okay. Εγώ τώρα μέσα γούτσου γούτσου στα μέλια. Μετά από λίγο ξανά έρχεται. Μετά από λίγο κάθεται ακριβώς από κάτω μας.
Και μετά από λίγο μόνο που δεν κάνει ανάμεσα σε μένα και την Τζέννη. Μάλλον γούσταρε. Τι κάνει εδώ. Μάλλον γούσταρε την Τζέννη. Εντάξει, σου τα μπούτα τα δικά σου τι να τα κάνει. Όχι, τα ακροατή μου ήταν. Τα ακροατή μα. Κάστα ρε τον παράδειγμα. Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει ο Κίτσο Τζαβέλα, ήρωα και αυτό ελληνική επανάσταση. Και πολιτικό, ο Κίτσο Τζαβέλα. Κίτσο. Ναι, Κίτσο. Δεν το ξέρω. Έλα, ρε. Εγώ τον Τζαβέλα ξέρω αυτόν. Τον Τζαβέλα το σκηνοθέτη. Ναι. Αυτό τον Κίτσο δεν τον ήξερα. Και σαν σήμερα επίση πεθαίνει ένα πολύ μεγάλο συγγραφέα Αμερικανό, ο Τσάρλ Μπουκόφσκι. Έτσι. Την Μπουκόφσκι. Μπουκόφσκι. Τώρα δεν έχουν φύγει δεξιά αριστερά εδώ στο περιφερειακό αυτοκίνητο. Δεν τον ξέρω. Έλα ρε, το Μπουκόφσκι δεν ξέρω. Ακόμα και αν μην έχει διαβάσει, ξαφνικά. Έχει διαβάσει Μπουκόφσκι. Όχι, εγώ δεν έχω διαβάσει, αλλά το ξέρω όμω. Το ξέρω γι' αυτό. Κλεάδι Βαλαρούζο διάβασε. Ναι, κλεάδι Βαλαρούζο. Αδερφό, πλάκα με κάτι. Κλεάδι εδώ είμαστε. Πόσα χρόνια είμαστε καμιά. Ξαετία, 7-8 χρόνια είμαστε μαζί με κλεάδι. Αγαπάμε κλεάδι την καλημέρα μα. Τι αγαπάμε, μα έχει σώσει. Ναι, αυτό σου λέω. Παθαίνουμε καμιά ζημιά να πούμε ναι. Αφροδισιακή και ή ξέρω εγώ βγάζει. Μπαμπαμ, κατευθείαν. Έστειλα τι πράξει και εγώ τον Ανισιό μου, τον έστειλα εκεί. Στον κλάδο. Το Χρήστο, τον έστειλα εκεί. Ποιο κάτι Χρήστο. Έκανε κι αυτό. Φελό είναι ο Χρήστο. Καλά, εσύ όταν κάνει είναι καλά, ο άλλο άμα κάνει δεν είναι καλά. Το φελό από μένα είναι ο Χρήστο. Τον έστειλα πάντω εκεί. Λέω, θα στο κλάδο τελείω, θα τακτοποιήσει το θέμα, θα στο λύσει. Τον έβαλε τσιακά. Ναι, τον έβαλε αφού προσέχουμε τι κάνουμε λίγο. Εντάξει, όλοι περνάμε από τέτοια στιγμή. Καλά, δεν πρόσεχε. Ναι, όπω γιατί εσύ δεν τα έχει κάνει. Μικρό. Και εγώ μικρό όλοι τα έχουμε κάνει μικρή. Τι να κάνουμε Λάξη. Λοιπόν, έχουμε ποστάρισμα σήμερα τον τεράστιο Λούτσι τη καρδιά μα. Φτάνει, ρε. Όχι, όχι, το ποστάρισμα λέω. Περίμενε. Ναι, φτάνει, ρε. Ο οποίο διαμαρτύρεται στον διαιτητή δικαίω ή αδίκω χθε πάλι. Δικαίω. Πέναλτι ήταν. Ήταν πέναλτι, ρε. Παιδιά. Ναι, πέναλτι. Πλέον ξέρει. Αυτά. Αυτή η Μητσικούτσα τώρα ξέρει. Ναι, Μητσικούτσα, ναι. Δεν το κάνει για αυτό το μάτσο, σου λέει αυτό το πάρω. Για το επόμενο. Για το επόμενο το κάνει. Ναι. Πονηρό. Κοίταξε, η φάση που φωνάζει ο Πάου είναι στο 1-0. Δεν είναι σε τελειωμένο. Έχει βάλει τη βασική ομάδα, δείχνει ότι είσαι καλά. Φτάς, ναι, 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 ναι. Απλά το κάνει αυτό τώρα για τα επόμενα. Ναι, αυτό ο φυσάκι το κρεπίδι το ξέρω, το έχουμε, ναι. Έχουμε ναι. Κάνει την κουβέντα σε αυτό. Έχει πάρει το μήνυμα ότι η ΑΕΚ παίρνει τα σφυρίγματα. Ναι. Ναι. Και μετά το μάτι με την Τρίπολη του, δεν αφήνει τίποτα. Ξέρει ότι η διοίκησή του κάνει την κότα γι' αυτό. Δύο άτομα έχει στο πάγκο ναι. Με λάπτοπ και υπολογιστή και τέτοιο για να βλέπουν τι γίνεται στο δευτερόλεπτο. Καλά, εντάξει, αυτό στο δευτερόλεπτο. Στην Ευρώπη γίνεται. Ναι, 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 τώρα το έχει κάνει ακόμα πιο πλήρω το όλο θέμα γιατί σου λέει χάσαμε δύο βαθμούς. Γιατί ο Πάουκ είναι εκτός πρωταθλήματος. Εγώ δεν βλέπω τον Πάουκ να μπορεί να χτυπήσει. Θα με πρίξει με αυτού του δύο βαθμού όλου. Ναι, θα σε πρίξει γιατί σου λέω σου φαντάζομαι το τέλο. Θα σε βάλει το τέλο. Δεν ξυπάκε τρίτο τον Κετζόρα. Στο περνά το έπαιρνε και αυτό ο κούρμπαγλα. Καλά κάνει και γκρινιάζει ο Πάουκ και μετά την πεντάρα. Απλά για να ξέρει πρώτη φορά ο Πάουκ θα χτυπήσει. Ξέρει σε ποιου θα απευθύνεται. Σε γκρινιάρι δεν απευθύνεται. Τι να παίξει τον Παοξή τον Γκρινιάρη. Ντουράν, Ντουράν, Καζατζίδη θα παίξει. Τι να παίξει, Πίκο Φλόιντ. Καλά, δεν θα το περάσει και ναι, εντάξει. Να Λιβαδιά, να Τρίπολη, να Γιάννενα, να Λαμία και με μικρομεσαίους. Τώρα, το καλοκαίρι που ο Μπούζα στην επανομή μα κλέψαν το πρωτάθλημα. Θα λέει, θα το πιστέψει ο Αχιλλέας και η νέα γενιά του Παοξή. Ερώτηση, μισό, μισό. Μα κλέψαν το πρωτάθλημα. Μισό, υποθετική ερώτηση. Τώρα κάτσε, υποθετική ερώτηση. Τελειώνει το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ το παίρνει με 82 και ο Πάκο έχει 80. Μα το κλέψαν ή όχι. Το κλέψανε. Σε ρωτάω. Σε ρωτάω. Ρώτα. Είναι 82-80 η τελική βαθμολογία. Εγώ δεν το πιστεύω θα γίνει. Ρώτα τη διοίκησή σου και αν βγάλει και ανακοίνωση. Τι ρώτα, διοίκηση. Ρώτα τη διοίκησή σου. Ρωτάω, που κάνει την κότα πέραντι στην ΑΕΚ. Ρώτα τη διοίκησή σου. Τι άλλο να κάνω, ρε. Την πήρα στο ρελατή 2-0. Τα που κερδίζει η ΑΕΚ κατά κανόνα Ολυμπιακό θα μα είχατε πρίξει. Τώρα κάνετε τι κότε εδώ δημοσιογράφοι. Παράγοντες και τέτοια. Μόνο ο Λουτσέσκου φωνάζει. Εδώ λέω ότι. Ξέρεις τι γράφει εδώ. Η ΑΕΚ λέει τα παίρνει τα σφυρίγματά της για πλάκα. Ποιος το λέει. Μήνυμα τώρα, σου διαβάζω μήνυμα. Μήνυμα, η διοίκησή του το λέει. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Πώς το λέει. Αφού βγήκε του προάλλου και ο Κυριάκος και όλοι. Ο Κυριάκος θα κατέβει με τον Παναθηναϊκό. Και δεν θα βγει βουλευτή. Δεν θα πάει. Άμα δεν τον αναλάβει. Δεν πάει, αφού δεν κατεβαίνει. Τι να κάνει. Λέει, η ΑΕΚ τα σφυρίγματα τα παίρνει συνέχεια για πλάκα. Ο Παναθηναϊκό τον παίζουν διαρκώς καλά. Τον Ολυμπιακό δεν τον αδικούν ποτέ. Έτσι. Και ο Πάοκ έχει συνέχεια λέει σφυρίγματα ει βάρο του. Πού είναι ο Πάοκ. Αυτό λέει εδώ. Πού είναι ο Σαββίδη. Καβαλάει τα άλογα στη Ρωσία. Πού το. Πού είναι οι διαιτητέ που πήρε και του πληρώνει. Σπούτι. Τελειώσαμε με τον Πάοκ. Πού είναι ο Γιάννη Τσάκο. Πώ το λέω του. Ο δεξιό, ακροδεξιό το που βγάζει ο πρόεδρο τη ΕΠΟ. Ο Μπαλτάκο. Ο Μπαλτάκο. Που φωνάζει και ο Σαρόπο. Ε, Μπαλτάκο. Πού είναι ο Μπαλτάκο. Μπαλτάκο είναι δικό. Μου τον ευγάζει κάθε εβδομάδα. Μπαλτάκο είναι δικό. Άμα δεν δικό, δεν τον ευγάζει κάθε εβδομάδα. Είναι εχθρό. Όχι, είναι πρόεδρο τη ΕΠΟ. Είναι δημοσιογραφικό σου. Ξένα, έχει τον πρόεδρο. Κάνω μια ερώτηση τώρα. Αν ο Μπαλτάκο ήταν πρόεδρο στην ΕΠΟ και έπαιζε τα σφυρίγματα αυτά στον Ολυμπιακό, τον έβγαζε ο Μπούζο εδώ το μεσημέρι. Αλλά την ΑΕΚ που τάκεται καλά. Παλίτσε σκου. Την ΑΕΚ που τάκεται καλά. Τι καλά σου λέω την ΑΕΚ.
Την έρθει στον αγωνιστικό χώρο Λουτσέσκου και οι παίκτες. Α, εντάξει. Ναι. Μάσε να χωρέθηκαν εκεί οι παραγωγοί. Αχιλέας, δεν γίνεται αυτή η ομαδάρα να μην πάρει τον τάπλα. Δεν μας τρομάζουν τα μείον 8 και μείον 7. Όλα τούμπα θα τα φέρουμε. Λουτσέσκου γλέτα τους κλεπτοκοτάδες. Λέει ο Αχιλέας. Καλημέρα, μας κούρασε. Κατάλαβες ότι εμπνέει ο Λουτσέσκου περισσότερο από τη διοίκησή σου, το έχεις καταλάβει αυτό. Εμένα ότι τον κόσμο τον εμπνέει. Εμένα ότι νιώθει μόνος του. Άμα πιεις καφέ με τον Λουτσέσκου ναι. και τον πληρώσει αυτός οπωσδήποτε. Ρώτα τώρα. Ρώτα τώρα. Ναι. Βέβαια, αφού είχα κάνει τα σπίτια τότε. Ναι, με... ναι, μόνο τα σπίτια. Έχει πάρει ξανά λιγασία. Πάω και εδώ. Μετά, ναι. Για πε, τι θε να ρωτήσω. Κομμανέτσι, κλαίω από το σκονόμα. Άντε, πάρουμε την κομμανέτσι. Δεν την γνώρισε ποτέ την κομμανέτσι. Δεν την ξέρω, λέει. Τα γούσταρε την έχει η κόμενα. Το πότε ήταν, το 70 ήταν κομμανέτσι. Πότε ήταν η κομμανέτσι. Το 78 ήταν. Και επειδή ήταν λίγο πιο μεγάλη. Κύριε τα σακελάριου είχε μικρού γκόμενου. Ποια δεν είχε. Για πες και για πες τώρα, με άλλαξε θέμα κατευθείαν. Τι να σε πω. Να πάω να ρωτήσω, τι να το ρωτήσω. Πρώτα το. Ναι. Ρε Σιλουτσέσκου, πες δεν θα το πω. Ναι. Πες το μου να το ξέρω πρώτα. Ναι. Με τη διοίκησή σου είσαι ευχαριστημένος. Άντε πάλι τα ίδια. Σε λέω, βγήκε δημόσια και το είπε. Άτα, ρε. Ρωτήθηκε. Το κατηδία. Αυτά τα υδροχωίστηκα πες ναι. Και μάθα να μην τα κάνει και εμείς τα κάνουμε πες το. Καλημέρα κουμπαράκι, καφεδάκια, κουσικά και φύγαμε για πρωινή προπόνηση με την καλύτερη παρέα Βολίδα, φιλιά από Βέρεια. Πού την προπόνηση. Πάει προπόνηση ο άνθρωπος και μας ακούει ρε παιδί. Βλαμμένος είναι 8,5 ώρα προπόνηση. Καλημέρα από Μόνοχο, πηγαίνετε τους τώρα Τίγρη στο ΚΑΣ, αυτοί που είχαν το ένομο συμφέρον να πληρώσουν και μεζούρες μέσα, λέει ο Θοδόρος. Να τους, θα πάμε και στην ΑΕΚ. Θα πάμε και στην ΑΕΚ. Άμα βάλεις καλά γκολ την ΑΕΚ, ξέρεις και το μου. Και οι μεζούρες μέσα. Οι μεζούρες μέσα. Ναι, ναι, αλλά είναι πολύ, θα είναι πολύ αναμενόμενο, γι' αυτό δεν το. Και οι μεζούρες μέσα. Τα κουλιανέ έτσι όπως πάει το έργο. Ναι. Έχω ένα κακό μουτ για την ΑΕΚ και το είπα και έξω και δεν ξέρω. Έχει κακό μουτ. Έχω κακό μουτ για την ΑΕΚ. Ποιο το παρεί, ο Παναγιώτης η ΑΕΚ. Εγώ δεν βλέπω άλλο να το πει. Κοίταξε να δει τι γίνεται. Ναι. Η ΑΕΚ. Δεν το είδα το μάτσο μου. Το είδα εγώ. Το περιγράφανε. Η ΑΕΚ μπήκε μέσα με μπαντιλίκια. Του Μπανέιρος, κάνει φάσεις, βάζει γκολ, έχει ευκαιρίες, έχει δοκάρια. Τελειώνει το ημίχρονο. Τι φοβάμαι για την ΑΕΚ. Τι. Αυτό που λες τελειώνει το ημίχρονο. Μην ξεφουσκώσει, δεν έκανε καν κοιλιά ακόμα. Η ΑΕΚ ναι. πολύ πιθανόν να βγάλει τον τεφορμάρι μας στα play-off. Α, ξέρεις, γιατί στο λέω αυτό. Αν το βγάλει. Αυτά τα πρέσικα πάνω που τα συνεχίζει και δεν την ξεκουράζει την ομάδα. Και άμα το πάθει τον τεφορμάρισμα, πλάμπε στο αγωνιστικό κομμάτι να. Να κερδίσει παιχνίδια, ναι. δεν έχει ΑΕ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχω έριξε στο φίλο. Εν ώψη τελικού κυπέλου, ναι. εσύ. Κάτσε, και εγώ είμαι σε κατάσταση έξαλλη τώρα. Βρε, είσαι. Σε έξαλλη κατάσταση είσαι. Την οπάω. Είσαι. Εδώ φάγε γκολ χθες και ο Νάδα κλεγόταν γιατί φάγαμε γκολ. Είσαι. Το 5-1. Είσαι. Ναι. ναι. Αλλά στη διαχείριση η Μισικούτσα η δική σου. Είναι καλή. Ναι. Και θέλω να σου πω ότι εσύ μπορεί να είσαι, αλλά και άξα τη βλέπω πεσμένη. Mm. Και βλέπω ανεβασμένο τον Παναθηναϊκό. Mm. Βλέπω και τον Ολυμπιακό ανεβασμένο. Κοίταξε, χθες βγήκε ο Ντέμις και είναι πολύ σωστό. Άσε με μισό, μόνο. Μισό. Άσε με τον κρυόκολο τον Ντέμις. Ξέρω, το είπα για να το είπα για τα λαμπάκια με τον Ντέμις. Το είπα για να σε τριγκάρω. Αλλά αυτό που έγραψε ήταν σωστό. Είπε ότι αν ο Ολυμπιακός κλείνει. Πάρει τελευταία γνωστική το τέρμα του Ολυμπιακού, είναι το ακρόνιμο φαβόρι. Τέλος. Το Βεντέμι. Πώς θα το δίνουν το μήνα για να το πει αυτό. Το έγραψε στο Instagram, πώς θα βγει στο Facebook. Το έγραψε στο Twitter. Πώς θα το δίνουν για να το γράψει. Ναι. Δηλαδή, είναι κομβικό το ματσάκι ο Ολυμπιακός. Άμα κύριε. Βάλω εγώ την κόρη μου και τη φίλη τη που πάω στην Τούμπα στην 5 και βλέπω τον Πάο. Ναι. Το ίδιο προστάρισμα θα κάνω. Το δηλαδή τώρα πρέπει να το πληρώνει τον Τέμι. Δεν Τέμι τζάμπα λεφτά παίρνει στην Νόβα, δεν το ξέρει. Τζάμπα. Έχει τον πάγκο κάνει τα έργα. Τι κολλάνε το φίλο με τον Γρηγόρη, τι έδωσε για την Bayern. Θες, εντάξει, παιδιά, έδωσε γκολ ο άνθρωπο. Γκολ έδωσε. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει που δεν βάζει γκολ άνθρωπο με και μία αιστεία δύο φορέ. Κράτη τον Γρηγόρη τώρα. Άιτε μετά το αποτέλεσμα όλοι. Τον πετάξατε εδώ στο μέτρο. Είναι εδώ στο μέτρο που τον πετάξατε στο μέτρο. Το Μπέτσο είναι επιλεγμένη. Συναφρόκρεμα δεν τον έβαλε και τον έβαλε στο άλλο να πούμε. Α το παραμύθι τώρα. Τι κολλάσει. Έλα μωρέ τώρα το παραμύθι τώρα δεν τα ξέρω εγώ τα έργα σα. Λοιπόν, συνομότε να πούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψόφ. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε. Καλή εκατομμυρίων για το Χάμες Ροντρίγκες η Φλουμινένσε. Το καλοκαίρι θα δούμε. Εντάξει, με το Χάμες. Ήξερε τα μπουλόνια στο κτέλ, μη φύγει καμιά ρόδα σήμερα. Με κτέλ θα κατέβεις. Με τι να κατέβω, αεροπλάνο. Εγώ θα ανοίξω το αυτοκινητάκι να κατέβω κάτω. Ναι. Αφού δεν θες να κατέβεις με το Κόρδοβα και το δέχομαι εγώ. 280.000 χιλιόμετρα. Ωραία, πάρε και σε ένα ωραιότατο κορσάκι. Δεν τράζαν κι άσκανα μάνα. Άκου τώρα. Ναι. Ήσυχο τακτοποιημένο μοντέλο 2018. Άκου τώρα. Ναι. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Ναι. 100 ευρώ είναι αυτό. 100, εντάξει. Και άλλα 200, το κτέλ. Και άλλα 200 βενζίνες και διόδια, 300 ένα ταξίδι. Να σου το κτέλ 40 ευρώ με πήραν. 40 πάνε έλα, ναι. Γιατί πες ένα πλανάκι. Τι να πάρω.
αεροπλανάκι. Και άμα είναι κανένα σταθμάρχη στο πύργο ελέγχου. Πάσε ρε φίλε. Τουλάχιστον οι άλλοι σωθήκαν στο πέμπτο βαγόνι. Εγώ πάω στο θεστό Αιγαίο άμα πέσω. Καλά, και σο... θα κολυμπήσει. Όσοι κολυμπητάνε, θυμάσαι που είσαι στο κολυμπητήριο μαζί και έκανε το πάλευε. Θα κολυμπήσει 500 μέτρα, 800. 1,5 χιλιόμετρο, 3 μήνε στο κολυμπάρι. Πάσε ρε φίλε, αφού δεν με κάνω στο κολυμπητό. Γιατί με κοροϊδεύει να πει. Κλαίω λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε Τσουλού. Να σχολιάσουμε λίγο τα αγωνιστικά σε ΑΕΚ μετά το διπλό στον Ατρόμητο. Το κύπελο που τελείωσε η ιστορία. Θα έχουμε ξανά κύπελο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, έτσι. Πώς, τελικό. Πάρει, τελικό. Πού θα πάμε. Βόλο κανονικά, αλλά εγώ λέω θα πάμε ΑΕΚ. Άσε θα πάμε ΑΕΚ να κάνω και εγώ μια σκασιά. Δεν θα κάνεις κάτι στο Βόλο, δεν θα θέλετε. Δεν θα με πάμε. Με βολεύει η Αθήνα. Α, για να πας και κάτω, το παιδί, αχ το παιδί, γουτσου γουτσου, θέλει και Αθήνα και αλλιώς και αλλιώτικα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια στα παιχνίδια χθες και της ΑΕΚ. Όπου πήρε την πολύ μεγάλη νίκη στο Περιστέρι. Λίγο έλειψε πάντως στο τέλος, δικό της μάτς να το χάσει. Πραγματικά δικό της μάτς. Στο τέλος χάνει ο Ατρόμητος τρομερή ευκαιρία εκεί στο 89, νομίζω. Θα πάμε λίγο να δούμε 2-3 πρόσωπα στην Λαμία. Το πρόγραμμα που ακολουθεί. Champions League, τι έγινε χθες. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, γιατί το πρώτο μήρο είναι απλά ζέσταμα. Τώρα, να σας πούμε ότι το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών Nova Fiber ήρθε και επεκτείνεται διαρκώς. Ανακαλύψτε και εσείς τη μοναδική εμπειρία ίντερνετ του Nova Fiber που σας δίνει ταχύτητες 500 Mbps παρακαλώ, μόνο με 26 ευρώ και 1 Gbps μόνο με 33 ευρώ. Και έχετε και τον πρώτο μήνα δωρεάν, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Είναι κάτι που σκεφτόμουν καιρό τώρα και είχα πολλές απορίες. Όταν πήγα στην Εργοβάς, φίλες και φίλοι, στη Βούλγαρη, απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματά μου. Όλα τα παιδιά εκεί ήταν ευγενέστατα, είχαν πλήρη γνώση του αντικειμένου. Βρήκα ασφάλεια κατοικίας από 30 λεπτά του ευρώ τον χρόνο. Κλείστε λοιπόν τώρα ραντεβού στην Εργοβάς, καλώντας το 300-305 και αφήστε τους ειδικούς να σας φροντίσουν. 41 μετά τις 8, καλημεράρες παντού, καλημεράρες στα φιλαράκια μας στη Γερμανία, καλημεράρες στα φιλαράκια μας που πάνε αντί για να δουν Champions League σε όπερες μεσοβδόματα. Α, το κρύο. Κρύος, ε. Πάει σε όπερα τώρα. Καταρχήν μου στέλνει, ξέρεις, ένα fake φωτογραφία. Φωτογραφίες έστειλε. Μου στέλνει ότι κατέβηκα στην πορεία. Από άλλες πορείες έστειλε. Και ήταν από άλλη πορεία. Είναι αυτός με περιλαβαίνουν κουμπιστές. Ένας δεξιός και αυτός, ε. Λέω... Σε έστειλε φωτογραφία από άλλες πορείες. Ναι, λέει, κοίτα, εγώ θυμώνω γιατί βλέπω αυτά εδώ. Ναι. Και... Ξέρεις. Ένας σε την κλείζει τώρα. Κάνανε η δεξή προπαγάνδα. Ναι. Μου στέλνανε φωτογραφίες από άλλες πορείες, ενώ η πορεία ήταν τρομερή. Ναι, ήταν καταπληκτική πορεία. Χθες και πάνε να τη μειώσουν τώρα. Η δεξή πάνε να τη μειώσουν. Ναι. Και μου στέλνει τώρα ο γιατρός αυτό από άλλη πορεία. Έτομα. Και μετά πήγε και σε όπερα. Ναι, και μου λένε οι κομμουνιστές. Ναι, κομμουνιστές σε είπανε. Και η κόρη μου λέει αυτό, λέει άλλη πορεία. Λέει. Fake φωτογραφία. Fake. Είναι από παλιά yeah. πορεία. Ναι, πάντα έγινε πανικό. Το αλλάζω κατευθείαν. Περιτριγυρίζουν αριστεροί τώρα. Ναι. Λόγω της ευγενίας. Και με την πέφτουλη να πούμε, κατάλαβες. Κατάλαβα. Ναι. Τώρα είσαι περιτριγυρισμένος από αριστερούς, αλλά πάντοτε ήσουν και δεν το ήξερες. Πάντα. Με το κομμουνισμό, ο κομμουνιστής δεν ήρθε εδώ στο YouTube. Η γιαγιά του Ζαμπέτα δεν ήταν κομμουνίστρια και όλο αφήνα. Το σόι. Το σόι. Μόνο ο Μηταράς ήταν δεξιός. Ξέφυγε. Ο Μηταράς καλά έκανε. Κούλο κουμπαράκο. Τι καλά έκανε. Άρα είσαι δεξιός κι εσύ. Όχι, εγώ δεν είμαι τίποτα. Α, καλά έκανε. Πρέπει να υπάρχει αντίπαλο δέος, δε φίλε. Άμα εδώ δεν υπήρχε ένας παοξής που τους ξεπατώνει από το πρωί το βράδυ, δεν θα είχε νόημα εκπομπή. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να υπάρχει ένα αντίπαλο απέναντι. Γι' αυτό είπα καλά έκανε. Όχι, εγώ δεν είναι. Αφού δεν έχω τέτοια θέματα, τα έχουμε πει. Να το Βερολίνο. Ναι. Οι Ουκρανοί πιθανόν πίσω από την ανατίναξη των αγωγών. Τη Nord Stream. Ναι. Μάλιστα. Το Βερολίνο. Τα γερμανικά μιμιέ, αυτό λένε αυτοί. Πάμε στο Βερολίνο. Πάμε Βερολίνο. Βέβαια. Λες να γίνει κανένας τελικός εκεί. Πού να γίνει τελικός βρεγίφτη. Τίποτα, ε. Βρεγίφτη μετά μας. Χαλάστρα είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα Κουρ. Κούλο κουμπαράκος κράζει όλους οι δροχούς. Ο Κανάκης γεννήθηκε μια μέρα μετά τον Λουτσέσκου. Τυχαίο που τους κράζει. Μια μέρα. Οι δροχούς ο Κανάκης είναι. Μήπως είναι ηχθείς γιατί αλλάζει μετά. Όχι, ίδια μέρα γεννημένος με τον Λουτσέσκου. Εσύ είσαι. Ο Κανάκης ίδια μέρα. Ο Κανάκης λέει μια μέρα μετά. Ίδια μέρα. 17 είναι και ο Κανάκης ή 18 δεν θυμάμαι. 18 πρέπει να είναι. Ναι. Υδροχόη πολύ. Παιδιά, υδροχόη είναι τύποι που δεν βαριέσαι. Μπορεί να σε γυρίσει τα μυαλά ανάποδα. Έχω κι εγώ υδροχόη. Έχω τον Κωσί, έχω τη μάνα μου. Έτσι. Έχω πολλούς. Εγώ δεν ξέρω γιατί νευριάζουν μαζί μας. Όχι, είστε εκνευριστικοί. Είστε εκνευριστικοί. Το λέω εγώ τώρα. Εντάξει, δεν το συζητάω. Είστε εκνευριστικοί. Γιατί κύριε Κουλ, όλη την ώρα φαντάζεται το υλικό στο άκαμο, μήπως ξέρετε κάτι παραπάνω. Ή κάποιος σας έχει πει να το διατυμπανίζετε. Αφήστε τα πονηρά και δώσε γραμμή αν δεν υπάρξει διοίκηση του ΠΑΟΚ και ο τελικός να γίνει στο Βόλο. Είναι ρε ο Κουλιανός εδώ. Ουρά της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Καλά σου λέει ρε φίλε. Εγώ αντιλαμβάνομαι όταν βγήκε ο πρόεδρος εκεί της ΕΠΟ και ανέφερε ο ΆΚΑ, γιατί προφανώς δεν ακούσε, δεν έχει συνέχεια εκπομπές.
όταν δεν βγάζει κύχρη η διοίκησή μου. Ότι γιατί δεν βγάζει κύχρη. Πήρε εντολή από πάνω, άστε την Άκη ήσυχη. Όχι, θα σου πω γιατί. Όταν δεν βγάζει κύχρη. Τι όχι, βρε κότες, τι όχι. Ο τελικός στο Βόλο έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα. Για όλους. Και για τον ΟΠΑΟ και για την ΑΕΚ. Ξέρω, μωρέ. Λίγα εισιτήρια. Οι κάφροι δεν απάνε. Και θα ουρλιάζουν ακριβώς. Δεν θα, θα ουρλιάζουν για εισιτήρια, θα τις ζαλίσουν τη διοίκηση και σου λέει από το να μας ζαλίσουν και να μας κάνουν τούμπανο. Πάμε στο ΆΚΑ που είναι 25.000 και έχουμε λύσει το πρόβλημα. Όλοι, κάφροι μαζί. Αυτό είναι το σκεπτικό. Ακριβώς. Λοιπόν. Οι κάφροι μαζί. Καλημέρα Νίκο και Αντίνο από το Διαβαλκανικό. Έτοιμος για ποινιδωτή. Μόνο Παοκάρα για πρωτάθλημα. Φωτάρας. Πήγε μέσα τώρα πάλι. Τι είναι ο ποινιδωτή. Να ποινιδωτή, λέει μόνο Παοκάρα. Θα κάνει χίλιε τα κάτω. Θα το βάλουν απεινιδωτή. Τι θα το όχι, δε. Η βηματοδότη. Βηματοδότη, ναι. Αυτό γράφει εδώ απεινιδωτή. Για ποινιδωτή, ρε βλάκα. Ρε Σαββατάρα. Καλημέρα, παλίκαρο ο Λούτσι. Του έστειλαν για ύπνο. Φάνηκαν οι Κυλιακοί μου από τα γέλια. Λέει Λούτσι, γλέντα του μέχρι το τέλο. Ναι. Εντάξει. Ο Λούτσι. Όλα χάσει κανένα μάτσα, του λέτε όμω καραγκιοσλίκια κάνει και τέτοια. Ναι, αυτό που λέω Πουλιάνο. Μύθι σα θα τον κάνετε. Ναι, ναι, μόλι. Λέμε ότι δεν συμφωνεί με τον ΠΑΟΚ γιατί ναι. Ο άλλος δεν βάζει λεφτά και φύγει, πάλι τον βρίζεται. Οι haters. Και μην νομίζετε ότι δεν τον θέλει καμιά άλλη ελληνική ομάδα. Όλες τον θέλουν. Όλες τον θέλουν. Όλες τον θέλουν. Τι θα μείνει ελεύθερος ο Τσέσκου και δεν τον προσεκίσει ο Ολυμπιακός. Ο πιο δεράκι, αντιπαθητικός. Ή ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ αν δεν έχουν προπονητή. Ποιος είναι ο πιο ποθητός γκόμενος για τις γκόμενες. Ο πιο αντιπαθητικός. Έτσι. Όχι είπα. Άμα σου πάει γούτσου γούτσου τα μαγουλάκια. Αχ, τι γλυκούλη, τι γαλούλη, πάει αυτό. Αυτό δεν τρώει. Δεν άμα σου πει γκόμενα, τι γλυκούλη δεν τρώει. Κάηκε, δεν πηδά ούτε το φράγκο. Θα σε έχει εκεί και για να ακούει συμβουλέ. Πε μου λίγο πώ να κάνω αυτό. Ταξιτζή θα να πάει. Ταξιτζή θα είπα, βοήθαμε λίγο σε κάτι γιατί με γουστάρει ο άλλο πώ θα το κάνουμε, τι θα κάνουμε. Εσύ δεν τρώ. Έγινε ο φίλο να πούμε και τέτοια. Τι Μπουκόφσκι ρε κουλ, στη Θεσσαλονίκη μέχρι και ο Λουκοβίτης είναι πιο γνωστός από αυτόν. Καλημέρα από εξωτική Ουψάλα. Βέβαια ο Λουκοβίτης. Μπουκόφσκι. Πού διάβασες Μπουκόφσκι εσύ. Δεν το διάβασα εγώ σου λέω. Δεν το διάβασα. Η αδερφή μου διάβαζε. Τι αδερφή σου. Διάβαζε. Αφού αυτή έπαθε μούρλα. Μετά από εσύ και μετά διάβαζε συνέχεια. Τι διάβαζε. Δεν διάβαζε. Τη Μαρή Κλέρ διάβαζε. Μαρή Κλέρ ξέρω εγώ. Άρλεκιν τι διάβαζε. Μετά μειοπαθητικά. Γιατί δεν σα αρέσει. Εγώ δεν μ' αρέσει. Άντε πάλι τα ίδια θα αρχίσουμε. Είπαμε τα μου επιθετικά. Είμαι τη κλασική γιατί. Είσαι κλασικό, ναι, αλλά πρέπει να εξελιχθεί. Γιατί κάποια στιγμή σε κάποιο θέμα. Ναι, ποιο τα θέμα, ομοιοπαθητικά δηλαδή. Μπορούν να σου. Ποιο σου... θέμα, δηλαδή. Σε οτιδήποτε σε απασχολήσει. Τι με απασχολήσει. Εσύ θέλει. Δηλαδή, άμα πάω το έβραμα, θα με δώσει γιατρό ομοιοπαθητικά. Δεν σου είπα για αυτή την περίπτωση. Άμα πάω πνευμονία, θα με δώσει γιατρό ομοιοπαθητικά. Άμα πάω το οργανισμό σου να αντιδράσει καλύτερα με ομοιοπαθητικά. Καταρχά, μπορεί να σε βοηθήσει κάτι πολύ ωραίο. Στα αεροπλάνα σου πει να πάρει ένα χαπάκι και να δει τα κελαϊδά. Τα κελαϊδά σου. Άμα βρεθεί στον πύργο, λέει ο κόκκινο. Δεύτερο κόκκινο. Σημείωσε λίγο πόσε φορέ. Σημείωσε το. Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε λίγο πάλι. Κουλτουριάριδε, όλοι ομοιοπαθητικοί. Δεν παίρνω χημία. Δεν παίρνει χημία, ρε. Τα πάντσα να πάρει χημία. Δεν απεθάνει να πάρει χημία. Και όμω είναι πάρα πολύ που αγγίζουν ομοιοπαθητικά. Πάρα πολύ. Και κάνουν και δουλειά. Άντε ψυχανόμαλοι όλοι. Λοιπόν. Θέλω να πάμε λίγο να σχολιάσουμε με tips στις δύο ομάδες που είχαμε. Να πούμε δύο-τρία πράγματα. Ποια ομάδα. ΠΑΟΚ Λαμία, ΑΕΚ Ατρόμητος, να τελειώσουμε να πάμε στο Champions League. Την ΑΕΚ τη φοβάμαι. Στο πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε στην ΑΕΚ μετά. Το βιολογικό τη κομμάτι. Ναι. Εάν ο Ολυμπιακός την Κυριακή είχε άλλα center back και αυτά τα δύο τα του παλαιστέ, ναι. Θα έβαζα μεγάλο ποσό στο διπλό μέσα στο. Να σπάσει το αίτητο. Να σπάσει το αίτητο. Ναι. Αν με δεν είχε τον Ντόι, τον Σοκράτη που δεν παίζει και τον άλλον, πώ το λένε. Τον ΠΑ, ο οποίος είναι όρθιο αγκούρι. Και απορώ γιατί δεν έχει το ΣΥΣΕΒ. Δηλαδή, πραγματικά. Έκανε μια χειρονομία ο ΣΥΣΕΒ. Φασίστες στον Ολυμπιακό. Ναι, και δεν έχουν και πρόεδρο. Αντιμίλησε και στον πρόεδρο μετά το μάτς με σε ένα ευρωπαϊκό. Αντιμίλησε. Καλά τον έκανε. Τον αντιμίλησε. Τον αντιμίλησε. Του είπε εντάξει, πρόεδρε, απέναντι χάσαμε. Εντάξει, απέναντι με ρόλο. Θύμωσε ο Κοντρούλη. Θύμωσε. Έτσι λένε από κάτω οι πηγές μας. Τα ρεπορτάζ. Ωραία. Έχω εγώ ένα υπάλληλο στη δουλειά μου. Να πολύ καλό. Να έχω τσακωθεί μαζί του. Τον έχω ανάγκη όμως γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και δεν θα βρω ένα διευθυντή τύπου Λουτσέσκου να τα φτιάξουμε σε 5 λεπτά. Θα δώσω και ένα χαρτάκι στους δημοσιογράφους να το περάσουν στους ηλίθιους τους οπαδούς. Εντάξει, όλα με το ΣΥΣΕ. Άρα την Κυριακή για την ΑΕΚ, χθες παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ η ΑΕΚ στο πρώτο μήχρονο. Μετά είχε πτωτική πορεία. Ναι, οκ, okay, είχε. Αλλά σοκ. Ξέρει γιατί είχε πτωτική πορεία. Καθολική εμφάνιση. Ούτε ναι. Κέντρο δεν πέρασε ο άνθρωπος. Περνάει νικά ένα 0. Ναι. Είναι και ο Κοτσιόνης ο Λάξης. Εγώ κάνω εκπομπή. Αυτό είναι εκεί, βλέπει το μάτς και μας το περιγράφει. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζουμε την πίεση ψηλά. Λέω για ποιο λόγο. Κάπου κουράστηκε όμως η Άκη, δεν συνέχισε τόσο πολύ στο δεύτερο μήχρονο. Δεν είχε τόσο πολύ. Έσκασε. Έσκασε, ναι, έσκασε. Να τρέξει 90 λεπτά στα μάτια. Και άμα έσκασε. Άμα έσκασε. Και πέφτουνε χαμηλά ο Κλωναρίδης πάνω στα στόπερ. Ναι. Μια, δύο, τρεις και σε χώρο μεγάλο. Το κάνανε αυτό.
Δύο φορές το κάνανε. Πάρα λίγο να βάλει κόλλο Τζοβάρα. Γιατί του λέω ρε Κοτσιόνι, σου κάνω μια ερώτηση. Παίζει με τον Κατσίνοβιτ και τον Ελίασο. Ωραίοι παίκτες. Πολύ ωραίοι παίκτες. Μ' αρέσουν. Και ο Αραούκο με τον Τζούπερ. Το, ναι. Βγάλει τον Τζούπερ, πάρ τον Αραούκο σε τερφόρ, βάλει ένα χαφ ακόμα. Ναι. Κάνε μου το κέντρο λίγο αυτό. Δεν χρειάζεται να πιέζει τόσο πολύ. Δηλαδή, αρθεί ο Μάρτιο, θα μπει στον Απρίλιο στα playoff, θα είσαι πεθαμένο από κούραση. Εντάξει, θα έχει και άλλου παίκτες. Τώρα ο Άμραμπατ, α πούμε, χθε δεν έπαιρνε. Μα ήδη παθαίνουν τρατσούλε τώρα, του βλέπω. Εντάξει, εκ των Άμραμπατ, θα επιστρέψει ο Λιβάη Γκαρσία σε. Ήδη Νικό μου, από την πίεση και το pressing, παθαίνουν τρατσούλε αυτοί. Ναι. Αυτή η περίοδο του playoff είναι ποιο θα είναι σε φόρμα. Ξέρει ποιο είναι σε φόρμα. Ανέβηκε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Πάουκ τη σταθεροποίησε τη φόρμα. Ο Πάουκ είναι σταθερός εδώ και τρεις μήνες. Παίζει, παίζει αυτό το συγκεκριμένο πουλ. Οι άλλοι δύο ο Παναθηναϊκός βρήκε φόρμα και ο Ολυμπιακός και αυτό βρήκε φόρμα. Η ΑΕΚ βλέπω ότι πάει προς τα κάτω. Ναι. Δηλαδή να δούμε okay. αυτή τη στιγμή πώς είναι η ομάδα. Ναι, προς τα κάτω, αλλά πέρασε πρώτη η ΑΕΚ τώρα. Μετά τη χθεσινή νίκη πέρασε πρώτη. Ναι, εγώ, θα μπει στα playoff εάν κερδίσει τον Ολυμπιακό με αέρα καλό. Δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός όταν τρώμε το την Κυριακή. Anyway. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Δεν την πιστεύω. Θα είναι πολύ δυνατό το. Πιο πολύ στο χείλο το βλέπω το έργο. Εντάξει, θα το πούμε αύριο, θα το δούμε αύριο. Okay. Ναι. Για το χθεσινό τη ΑΕΚ, ποιου μα άρεσαν, τα χάφτη μα άρεσαν πάρα πολύ. Ο Γκατζίνοβιτ για μένα είναι αγαπημένο. Ο Γκατζίνοβιτ είναι μέτρο τη τακτική. Ακριβώ. Πρέπει να έχει ένα καλό μπάκο όμω από πίσω για να τον καλύπτει. Στην πλευρά. Πατάει συνέχεια περιοχή, ναι. Κάνει ευκαιρίες, είχε δοκάρυθες. Είναι ολοκληρωμένος χαφ μέσω επιθετικά. Ξεκινάει δίδεν εξτρέμ. Ναι, και συνέχεια συγκλίνει προς τα μέσα. Πατάει και περισσότερο και... βγαίνει ο Αραούχος στα εξτρέμ και αυτός μπαίνει προς τα μέσα. Ναι. Κάνουν μια χειαστή κίνηση κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, η οποία είναι μελετημένη. Ναι. Δηλαδή βγαίνει ο Αραούχος, παίρνει το στόπερ και μπαίνει ο Κατσίνος προς τα μέσα και κάνει υπεραριθμία η ΑΕΚ εκεί. Υπάρχει και κάτι καλό που. Δεν το ανέφερε, δεν το κουβέντε, γιατί λες ότι βλέπεις την ΑΕΚ λίγο να ρίχνει προς τα κάτω στροφές. Υπάρχει ο Τσούπερ, ο οποίος μέχρι τον Γενάρη δεν εμφανίστηκε καθόλου. Και τώρα είναι. Ξαφνικά έχει μπει και έχει δώσει βαθμούς στην ΑΕΚ. Δεν μου λες. Χθες, με στον Ιωνικό, προχθές μέχρι. Πάρε τους παίκτες της ΑΕΚ έναν-έναν. Ναι. Και δες. Στο κομμάτι τρέξιμο, pressing, sprint, γενική αντοχή. Προς τα πάνω είναι, προς το ίδιο ευθεία ή προς τα κάτω. Αυτό θα μας το πούνε. Ο Τσούπερ είναι προς τα πάνω πάντως. Ένα που συζητάμε τώρα. Ο Κατίνοβιτς είναι προς τα πάνω, γιατί ήταν και αυτός τραυματίας. Ο Λιβάη Γκαρσία σταθερός. Ο Αραούχο σταθερός. Εγώ δεν βλέπω να έχουμε πτώσει. Εσύ δεν βλέπει. Δεν βλέπω πτώση. Ίσως η πτώση για μένα λίγο να είναι πίσω στο στόπερ. Ναι. Όπου πλέον έχουν καταλάβει όλη την αρχή. Και ο Μουκουτί και ο Βίτα. Και χτυπάνε εκεί. Έτσι. Ίσως εκεί. Εκεί. Ο Ρότα έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ο Χατζησαφή είναι οκ. Okay, δεν είναι κάποια μαναμά. Δεν μα τρελαίνει. Στον Πάοξ θα παίζει βασικό. Με αυτό το Ράφα Σουάρες με τίποτα. Με τίποτα. Ο Ράφα Σουάρες αυτή τη στιγμή είναι μέσα δύο καλύτερα μπακ πρωταθλήματος. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ που πέρασε πρώτη χθες. Στον ΠΑΟΚ θέλω να συζητήσουμε τον Κωνσταντέλη, ο οποίος ξανασκόραρε. Μπράβο. Τι μπράβο. Τώρα εδώ θέλω να σε τσιγκλίσω. Τι μπράβο. Πάρε βάλε. Την τρίπλα ρισούταρε. Τι φέρανε μέσα του. Όχι, δεν τη φέρανε. Δεν τη φέρανε γιατί το μελέτησα τον κολ πολύ. Το μελέτησα. Κλέβει μπάλα ο Κωνσταντέλη. Τη πάει στο σάρι. Και πετάγεται μέσα. Και κάνει κίνηση 30 μέτρα. Ναι. Και τον βρίσκεται εκεί για να σουτάει. Δηλαδή είναι δικό του κόλπο. Και καμαρά του Άρη τέτοια βάζει. Κλέβει. Με τον Παναθηναϊκό ή κανένα. Τρία γκολ έβαλε ένα μάνι ο φίλος ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Τρία γκολ έβαλε. Όχι, θα τα συντήσουμε. Δεν σε βάζει. Έβαλε τρία γκολ στα τελευταία 3-4 μάτια. Ωραίος, αποκλοπή. Ωραίος. Κλοπή, τρέξιμο μέσα, κίνηση διαγώνια. Ωραίος, ωραίος. Πατάω περιοχή, βάζω γκολ. Και ωραίο πλασέ έκανε. Τον πουλήσουμε. Όχι. Δεν θα τον πουλήσουμε. Εκτό κι αν. Σωστό. Το βάζουμε το εκτό κι αν. Εκτός αν έρθει τώρα εδώ μια ομάδα και πει 25. Δεν πουλάω. Δεν πουλάει ο Πάο. Δεν πουλάω, εκτός κι αν. Δεν πουλάει φέτος το καλοκαίρι. Για πες μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Οι παίκτες σου οι νέοι που είναι να φύγουν με μεταγραφή. Ναι. Σε τι σημεία βρισκόμαστε, δηλαδή τι ακούν οι σιρήνες σου να πούμε. Τίποτα. Κωνσταντέλιας. Νοένα δεν το συζητάμε. Μετά. Πουλιεράκης. Νοδύο. Νοδύο. Και ο Τζίμας που έρχεται από πίσω ανερχόμενος. Καθώς μήκε χθες πάλι 12-13 λεπτά. Πολύ ξύλο έφαγε ο Πάο χθες. Ναι. Γι' αυτό τρελάθηκε και ο Λουτσέσκου. Πολύ ξύλο μετά. Σου λέω εγώ αυτό εδώ τον προσθέτω τον πρόεδρο. Ναι. Τον αντιπαθητικό. Τον Πανουριά. Το βγάζετε και μιλάει κιόλα. Πολύ ξύλο. Έλα, δηλαδή, μόνο τώρα σε μια πολύ άσχημη. Είναι το ματς 5-0 και αρχίζουν και βαράνε. Κλωτσάνε αβέτα. Γιατί βαράνε. Τρελάθηκαν, ευρίασα. Σου λέει 5-0 δεν ξέρω πώ είναι. Ο Σαραμαντά μου παίζει μπάλα ακόμα. Έχει ένα σούπερ μάρκετ. Δεν έπαιζε χθες. Έλα, σαραμάντα. Έβαλε άλλους. Πάρα πολύ καλή μνήμα πρέπει να κάνουμε σε ένα μπακ πολύ παρεξηγημένο που τον κράζαμε. Το Σάστρε. Ποιος? Το Σάστρε. Αριστερά τώρα.
Και σκόραρε κιόλας. Και έκανε ο ΠΑΟΚ από ό,τι μου είπαν και τζέντα με αυτό το 6-7. Ξέρω, δεν τα βλέπεις. Εμείς το είδαμε το μαστί. Έκανε εκείνη πλευρά οργία. Όργια έκανε εκείνη πλευρά. Εκείνη πλευρά οργία. Έκανε όργια. Ναι. Έκανε όργια. Έκανε όργια. Ο ΠΑΟΚ κατέβασε τους βασικούς του. Ο Ακούστο ήταν καλός, φρέσκος. Ο Ακούστο βάζει ένα γκολ ποίημα που τον έπασε 1 εκατομμύριο πάνω την αξία του. Γιατί ναι. Αυτό είναι χάφε εξάρι, αλλά δέστε τελειώματα που έχει. Και πρέπει να έχει καλό αριστερό πόδι. Και σε. Κοίτα ο Ακούστο. Εγώ τον περίμενα. Να κάνει γκολ από την πίσω γραμμή με σούτ έξω από την περιοχή και τέτοια πολλά. Αλλά βλέπω ότι δεν τα δοκιμάζει τα πόδια του. Χθες το έκανε το πλασέ, ωραίο, πάρα πολύ μ' άρεσε. Έχει ικανότητες από την πίσω γραμμή. Ναι. Να έρχεται από πίσω όταν σε. Πες, ρε, παιδί, σε κλείνει του διαδρόμου και να κάνει ένα κλειστό διαδρόμο. Ναι, και να κοντράρει μπάλα στο rebound. Μπορεί ο Κωνσταντέλιας να τυχώσει μετά. Κατάλαβε, θέλω να σου πω. Πρέπει να επιχειρεί. Πρέπει να επιχειρεί. Ο Αγκούστο τέτοια πράγματα. Πρέπει. Δεν το κάνει. Το ψάχνει όμως. Τώρα ναι. Πρέπει να το πει το δικό. Έχουν βρει ρόλου όλοι οι παίκτες. Εμένα μου άρεσε η δηλώση του Ντάντας που λέει: χαλαστήκαμε πολύ που φάγαμε τον γκολ. Το γκολ το οποίο είναι ένα τσάφ του Κουλεράκη. Έτσι δεν φταίει ούτε ο Ιωάννη. Καλά, ο Κουλεράκη. Έκανε τσάφ εκεί. Έχει αυτό το κριτικό μυαλό να πούμε. Σου δώσαμε τώρα πάσα. Εντάξει. Αυτά εδώ. Κοίτα, Νίκο. Θα φας γκολ τέτοια από τον Κουλεράκη. Και πέναλτι θα σου κάνω κουλιαράκι. Άλλα... Δηλαδή θέλει ένα χρόνο να παίξει, να οριμάσει, να τον πείτε πώς να στέκεται. Ο Λουτσέσκου πρέπει να τον μάθει πράγματα. Κάνει δουλειά. Είναι μια χαρά στο ατομικό λάθος. Είναι μια χαρά. Κοίτα, μου κάνει με την Nike. Μου κάνει εχθές, μου ξανακάνει. Μου κάνει πέναλτι. Δηλαδή είναι παιδαράς, αλλά κάνουν... το μυαλό του ναι. Είναι κριτικό μυαλό. Δηλαδή... Φαγώθηκε με τους κριτικούς. Ναι. Φαγώθηκε με τον κριτικό. Δεν τους πάω. Θα τα κάνει τα λάθη. Αυτά πώς θα κάνουν και οι στόπερ οι πολύ ψηλοί. Θα την πληρώσει δηλαδή. Διαγραφών. Εντάξει, πήρα. Θα σου κάνω τέτοιο στο τελικό. Φαίνονται τα λάθη αυτού. Ναι. Και οι άλλοι κάνουν λάθη, αλλά δεν φαίνονται ναι. Τα λάθη. Συμφωνώ με Ράπλεϊ. Αν η ΑΕΚ έτρωγε χθες γκολ μετά το 70, δεν το γύριζε ούτε με τίποτα. Τον... Ναι, ναι. Παιδιά... Και ετοιμάζει αυτό. Ναι. Το συζήτησα εγώ με ΑΕΚ. Λέω, κοιτάξτε. Αυτό είναι τώρα... κουρασμένοι, λέει στο τέλος παίκτη. Σε πάρει κακουρασμένοι. Ναι, αυτό είναι δουλειά για το μάτς Κυριακή. Αυτό το pressing ψηλά, 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 πίεση κτλ. Δεν χρειάζεται 90 λεπτά όταν έχει το 1-0. Αυτό το βιολί. Ναι. Δεν χρειάζεται. Και γι' αυτό το λόγο βλέπω, γιατί θα πάει σε ένα πιο κατακτητικό παιχνίδι ΑΕΚ, κάποια μάτς. Ερχόταν ο Πινέδα να το κάνει. Δεν τραβάει ο Πινέδα να το κάνει. Ο Πινέδα ήταν άρρωστο στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν τον έβαλε βασικό χθες. Ο Μάνταλος. Ο Πινέδα είναι δανεικό συνάκι, το ξαναλέω. Ο Μάνταλος τον ετοιμάζει για το πλάν B. Πιο πολύ σαν Άντι Αραούχο, αλλά στο πιο δεκάρι. Ναι. Για να... Το θέλουμε το Μάνταλο για τον ναι. Τελικό. Ναι, το θέλουμε το Μάνταλο. Το θέλουμε το Μάνταλο για τον τελικό. Το θέλουμε ναι. Τώρα, ναι. Λοιπόν, μηνύματα. Τώρα, κοίτα τι λέει. Το θέλουμε το Μάνταλο, λέμε. Ναι. Τι κακό είναι. Πάει στα τελευταία 7 χρόνια ο ΠΑΟΚ έκτο τελικό. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, λέμε τώρα. Ναι. Στα τελευταία 7 χρόνια ναι, ναι, ναι. Είναι η ομάδα του κυπέλου. Τελείωσε. Και έχει πάρει 4 κύπλα στους 5 τελικούς. Τώρα με την πάει τώρα για 5 στα ΑΕΚ. Δεν μου λες, αν πάτε στο ΑΕΚ να διαμαρτυρηθεί η διοίκησή σου. Δεν το ξέρω. Πάντως. Πολύ σιωπή το να βρω. Τώρα μου ήρθαν μηνύματα 2 από Γερμανία. Κούλ, εγώ θέλω να γίνει στο ΑΕΚ γιατί θα βρω σίγουρα εισιτήριο. Και βλέπω και δημοσιογράφοι σα εδώ γενικότερα όλοι. Όλη η ατμόσφαιρα, όλοι του δικού μα που είναι γίγαντες γενικά. Ναι. Ότι την περνάνε λίγο στο ελαφρύ την ΑΕΚ, στο ελαφρό λαϊκό. Όχι, όχι, σε την ΑΕΚ τη σεβόμαστε πολύ ποδοσφαιρικά. Για μένα όχι, είναι. Όχι, όχι, άλλο λέω. Τι? Δεν μπορεί να λάτε διαμαρτυρίες και τέτοια. Καλά, δεν ανεβάζουμε τόνους με την ΑΕΚ. Είχε ξαδερφούλα για τέτοια. Ναι, με τον Ολυμπιακό σα βλέπω πιο δυναμικού. Πολλά μπράβο, κουλ σε σένα και τον Καρτάκια χθε για του κόρε και τι κάρτε. Ναι, χθε εδώ με τον Καρτάκια πριν ξεκινήσει το ματ. Νάρη λέει αυτό. Κωνσταντέλια λέω εγώ. Μανούσο και την κάρτα πληρώθηκε όλο ο Ντουνιά. Εδώ, στο στούντιο είμαι. Τι πράγμα. Με τον Καρτάκια, στο ΠΑΟΚ Λαμία. Δώσαμε Νάρη, Κωνσταντέλια και Μανούσο και την κάρτα. Και την πήρε ο Μανούσο στο τέλο και πληρωθήκαμε. Όλοι πήραν αυτοί. Ναι, βάλαν γκολ. Βάλαν γκολ. Θα ήθελα να κάνετε, λέει, μια σύγκριση θέση με θέση όπω κάνατε το Σεπτέμβριο και θα δείτε ότι όπω έλεγε ο Κουλ. Έχει κάνει διαφορά από Κοτάρσκι μέχρι Ολιβέρα. Ίσως πλέον αυτή τη στιγμή να έχουμε την καλύτερη τετράδα άμυνας από όλες τις άλλες ομάδες και πλέον ίσως να έχουμε και τις καλύτερες πτέρυγες από όλες τις άλλες ομάδες. Κοίτα, τα στόπερ, εγώ θα μιλήσω για τα μπακ. Τα στόπερ του ΠΑΟΚ είναι φορμαρισμένα. Ο Κουλιαράκης με χαλάει στα ατομικά λάθη. Εντάξει. Μα είναι 5-0, κάνει ένα λάθος. Δηλαδή, άμα κάνει ο μπακ. Να σου πει κάτι. Ξέρει πόσα λάθη κάνουν οι άλλοι στόπερ και απλά μπορεί να μην φαίνονται γιατί δεν μπαίνει γκολ εκεί την ώρα. Πολλά λάθη. Και τακτικά είναι και καταλαμμένο. Είναι θέμα ότι άμα κάνει το λάθος θα φανεί αν φας τον γκολ. Μπορεί να το κάνει το λάθος και να το κάνει συνέχεια και να μην τρως γκολ. Που κάνει και κάτι. Δηλαδή το γυρίζει, άμα το παίξει κοντά το. Δηλαδή έρχεται ένα κοντά στον Κουλιαράκη. Ναι. Και τον τριπλάρει. Ναι. Εύκολα του φεύγει. 37 απόδοση έδινε αυτή η τριάδα που δώσαμε χθες με καρτάκια εδώ.
37. 37, έτσι. Μπαμπαπ, 37. Απόδοση καλή μεριά. Πίσω τριπλέτα, σα αρέσει. Φίλατε τον άλλον στο άλλο, ε. Εκφαγωθεί. Ε, τι να κάνουμε, αφού έπρεπε, είπαμε, μίλησαμε πάνω με, τι είναι, λέει, με το... την ιδιοκτησία. Λοιπόν, κάτι τα πάνω. Να ρίξω την ατάκα πριν. Ρίξνα, ναι, ρίξε. Το για να Bet Show ξέρουμε. Με το Metrosport.gr, ναι. Ξέρεις, σαν τη μοιάζει. Σαν τη μοιάζει. Σαν τον Bauk Alpha, τον Bauk Bet. Το στείλατε, σαν τον άλλο στον Bauk Bet. Φεύγω. Τι είναι, μαζεύτε το, ρε φίλε. Το στείλω στον Bauk Bet, θα ψηθεί και θα έρθει και αυτό στο Bet Show, ρε φίλε. Ε, τι πράγμα είναι, ρε εσύ. Τι είναι αυτός εδώ πέρα. Και οι δύο είναι, είναι δυνατά και τα δύο τα παιδιά, δεν το συζητάμε. Γίνεται πολύ καλή δουλίτσα και για το Metrosport και για το Bet Show. Έτσι δεν το συζητάμε καν. Θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό, αλλά πρώτιστα να πούμε ότι ο αγαπημένος προορισμός μας έχει ένα όνομα, Hollywood. Είναι η νέα καντίνα στο προάβλιο χώρο της Retro. Μόνο εκεί μπορεί να απολαύσει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Ζεστές πιτούλες, παιδιά. Σαντουιτσάκια, υπέροχα σνακ για όλες τις ώρες. Και για το μεσημεράκι, καφεδάκι, χυμός, υπέροχες ολόφρεσκες σαλάτες και πρωτανόσημα μπέργκερς. Για εκεί είμαστε μετά, παιδιά. Το καλύτερο καφέ της πόλης και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχούλα σας. Hollywood με άνετο πάρκινγκ, υπέροχες γευστικές επιλογές. Στο προάβλιο της Red Rock είναι το Hollywood, το πρώτο χιλιόμετρο Λατίνη Θέρμης. Και μετά κάνετε και τις αγορές σας στα καταστήματα Red Rock τώρα και απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Θα δώσουμε σκητάλη σε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Θα επιστρέψουμε. Με τα μηνύματά σας θα πάμε λίγο και στα ρεπορταζιακά των υπολείπων ομάδων. Τελειώσαμε με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Τους πήραμε μαζί σήμερα, έτσι, μία ο ένας, μία ο άλλος. Να δούμε λίγο και τα τσαμπιολί, τα ευρωπαϊκά μας που έχουμε σήμερα. Να δούμε τι γίνεται με Ολυμπιακό, πώς ετοιμάζεται για την ΑΕΚ. Ο Άρης πώς ετοιμάζεται για αυτός, για τα Γιάννενα. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί. Το δίκτυο οπτικών ινών Nova Fiber ήρθε και επεκτείνεται διαρκώς. Ανακάλυψε και εσύ τη μοναδική εμπειρία ίντερνετ του Nova Fiber που σου δίνει ταχύτητες 500 Mbps μόνο με 26 ευρώ και 1 Gbps μόνο με 33 ευρώ. Έχετε και το πρώτο μήνα εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. 11 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε. Πριν πάμε μηνύματα και ξεδιπλωθούμε λίγο να δούμε τα ρεπορταζιακά και για Ολυμπιακό, υπάρχει εκεί το θέμα με τον Χάμες, με τον Εβιλά, και για Άρη που υπάρχει εκεί θέμα με τα Κατά. Χθες είδες ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα χρόνια πολλά. Ποιο είναι? Για τη γυναίκα. Για αρχή χρόνια πολλά, στη μάνα, τη γυναίκα, την αδερφή, τη θεία, την ξαδέρφη. Την ερωμένη. Ποιο το είπε, ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σιγά τους εραστές εκεί πέρα. Ερωμένη. Σιγά τους εραστές εκεί πέρα. Αυτός που έκανε καλές χαιρετούρες και θέλω λίγο να δω. Ένα καλό εραστή, ναι. Είχατε, το διώξατε. Ποιόνα. Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πού δεν το διώξατε? Δεν λέω όνομα. Ναι, μίλες. Δεν πολλούς, πολλούς έχουμε. Έναν είχατε που χώθηκε και όλα και το διώξατε. Δίνει καταπληκτικές χαιρετούρες, ποιος είναι? Κωνσταντινίδη. Ναι, ρε, το πιάνεις καθόλου? Κωνσταντινίδη. Το πιάνεις? Για ξεκινά λίγο να χαιρετάς τις γυναίκες. Για λίγο να σε ακούσει, λέω, Κωνσταντίνη, για πάμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Βοηθήστε με ένα λουλούδι να της δώσετε τη χαρά της ημέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μάνες, στις κόρες, τις γυναίκες, τις συντρόφισσες, τις συζύγους, τις θείες και τις συναδέλφισσες, αγριεμένες και γατούλες, ερωτικές και ανέραστες, ανοργασμικές, χαμηλοκόλες ψιλοτάβανες, χυμώδεις, τανθιές, μελαχρινές, μακριμάνες, κοντομάνες, στηρισμένες και αξίριστες, με ψυχολογικά προβλήματα και χωρίς ψυχολογικά προβλήματα. Άκου, Βαραγιάννη. Υγρές και στεγνές, εμεινοπαυστικές και χυμώδεις, ψηλές, κοντές, κόρες, ανιψιές, συναδέλφισσες, καλές και κακές μάνες, νευρικές και ήρεμες. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου και προπαντός και στη δική μου τη μαμά. Σοφάς για τέτοια. Κωνσταντίνη. Σοφάς για τέτοια. Τον είχαμε εδώ. Τον είχαμε. Και εδώ και στο 98 και 7 δεν τον είχαμε. Είχε μια τη μορφούλα, την είχε ρημάξει. Τι την είχε ρημάξει? Φέρε ένα καφέ, μωρή μορφούλα. Άπιστη χείρα του έρωτα. Ωραίος ο Κωνσταντίνης, έτσι, γέλιο ρίχνα. Βέβαια, καταπληκτικός. Λοιπόν, μηνυματάκια. Άλλο βηματοδότης, άλλο απεινιδωτής, λέει, μην μπερδεύεστε. Τι είναι απεινιδωτής? Απεινιδωτής είναι άμα πάθεις κάτι. Ναι. Σε βαράνε, να πούμε και. Τι τον βάλα, απεινιδωτή, μες στο έντερο το βάλανε. Μάλλον απεινιδωτή, από ό,τι κατάλαβα τώρα. Αυτό μας εξηγούν εδώ πέρα, ότι άλλο το ένα. Τι έχει άλλη, μία έχει, τι έχει. Μάλλον, ναι. Ναι, απεινιδωτή, στο διαβαλκανικό. Περασικούλη, αδερφούλη, χρόνια πολλά θέλω να ευχηθώ μέσω ραδιοφώνου η μικρή μου Σαραντία, που έχει πολύ τρέλα με την Παοκάρα. Καλημέρα, παιδιά.
Οι υδροχόηδες δεν πειράζουν, αλλά είναι τρομεροί ζηλιάριδες. Έλα, ρε Σιλευτέρη, μην μου πεις. Σιγά μην είναι ζηλιάριδες, υδροχόηδες. Σε ποιο κομμάτι, στο ερωτικό ή όχι. Όταν είσαι πιο πάνω από αυτούς, σου κόβουν και την καλημέρα. Κοντά είσαι, Λευτέρη, ναι. Καλημέρα, ραπ και κουλ. Θέλω να ακούσω για την Αϊκάρα. Τα, 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 τα. Η Αϊκάρα είπαμε τούμπανο. Αν και ο Κωσής λέει ότι είναι ψευδεστική. Τι ζηλιάρι, τι ψεύδι, τι μπαλά. Είσαι ζηλιάρι, πώ, μη βρει. Είσαι ζηλιάρι. Σε μια σχέση, δεν είσαι ζηλιάρι. Άλλο αυτό. Αυτό λέω, ρε φίλε, ναι, ναι. Γιατί το. Τι μεγάλο ανταγωνιστικό. Καλημέρα, πολύ μικρή χθε η Παρή. Δεν ξέρω από μπάλα τζάμπα τα μύρια του. Ναι, για πάμε λίγο έτσι να τα δούμε και αυτά πριν πάμε λίγο και πάλι. Παρή απογοήτευσαν οι δυο χαβ μπροστά από το Βεράτη. Δεν σ' άρεσαν. Αυτό που κάνει τον γκολ και ο άλλο. Βιτίνια, ποιο ήταν ο Βιτίνια. Ναι, ναι. Ο άλλο είναι μόνο για το χώρο του Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ είναι για το χώρο. Και λέει, δικαιώνομαι, ναι, δικαιώνομαι και εγώ και πολλοί σαν και εμένα. Ναι. Που λένε ότι ο Μέση μετά το καλοκαίρι, αν ήσουν διοίκηση τη Παρή, του λέει σταμάτα την μπάλα. Δεν έχει άλλο στόχο, τελείωσε. Να πάει δηλαδή η Λος Άντζελες, να πάει Αμερική να τελειώνει. Να πάει εκεί, ασχολήσουμε κάτι άλλο. Δεν έχει κάποιο κίνητρο, ναι, πλέον. Τα πήρε όλα. Και έφυγε. Δεν έχει κάποιο κίνητρο. Τον είδε στο Μέση. Τον είδα. Περπατούσε. Ήταν, ναι, εντάξει. Okay. Τι. Κοίταξε. Η Μπάγκερ βάζει γκολ στην Παρή χθες. Ολόιδιο με αυτό που έφαγε ο Πάοκ στην Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Πρέσιν ψηλά, κλέψιμο στη δεύτερη πάσα, σπάσουμε γκολ. Άμα κάνουν οι ομάδες. Ολόιδιο γκολ. Για να βλέπουμε λίγο και το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη τι γίνεται. Γιατί αν εξαιρέσει το, Βεράτη που ψιλοκελάιδησε. Ναι, οι άλλοι μετά πήγαν και αλλαγή κιόλας. Και ο Ρουίτσερ. Και περίμενα. Η Μπάγκερ θα πάει στις πλευροκοπήσεις γιατί πλεονέκτημα είχε εκεί, γιατί έπαιζε με δύο μπακ. Τον Τακίμι και τον άλλον, ενώ μπροστά δεν είχε. Ναι. Το 3-5-2 καθαρά. Το Μέντες, το Μέντες και το Χακίμι. Ναι. 3 χαφ και 2-5 και 3 στόπερ. Μπροστά. Και 3 στόπερ. Πίστευα ότι τουλάχιστον στο χώρο του κέντρου το Μούλερ. Θα το έπαιρνε το κέντρο. Θα το έπαιρνε το κέντρο. Πήγε να το πάρει, ένα τέταρτο το πήρε. Ένα τέταρτο το πήρε. Ναι, 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 ναι. Ένα τέταρτο πήρε το κέντρο. Δεν έκανε το κέντρο. Έκανε τι φάσει. Έκανε. Έκανε. Δηλαδή πάνω στη γραμμή ο Ντελίχτ, την κεφαλιά που βγάζει ο Ζόμερ του Ράμο. Είδα και φάσει για γκολ αυτέ. Έτσι γινόταν 0-1. Δεν είχε διάρκεια. Ναι, άμα γινόταν 0-1, άλλο μάτσα βλέπω. Βέβαια θα ήταν άλλο μάτσα. Άλλο μάτσα βλέπω. Πάντω η Μπάγκερ δείχνει ότι διαφορά είναι μεγάλη αξία. Τον Άγγελμα την πρόσεξε. Στην αρχή πήγε να κάνει αφέλειες, μετά το γύρισε πιο πίσω. Το Κίμικ δεν τον ανέβαζε. Τον Μπακ τον ένα τον ανέβαζε τον άλλον, ενώ του ανέβαζε και του δύο απάνω. Τον κράταγε στο κέντρο. Πρόσεξε πάρα πολύ τον Εμπαπέ. Σωστά. Έβαλε τον Ντέιβιτ κοντά του. Έβαλε ωραία πράγματα. Έβαλε γρήγορο παίχτη εκεί για να τον κυνηγάει. Κοντά του, ναι, να τον κυνηγάει, βέβαια. Λοιπόν, σωστά περνάει η Μπάγκεν. Δίκαια περνάει η Μπάγκεν. Στο άλλο παιχνίδι πάλι πολύ τακτική. Στο τέλο έγινε ροντέο. Το Μάση τότε με τη Μίλαν. Ροντέο έγινε στο τέλο. Τότε να. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Άνοστη ομάδα, άγευση. Είναι σαν μια. Όλα τα μαζί. Είναι σαν μια χοντρή. Χοντρή τότε να. Όχι χοντρή. Άκου. Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι χοντρή. Θα σου πω ότι είναι μια κομμενάρα. Κομμενάρα. Χοντρή. Όχι, είναι κομμενάρα. Απλά δεν ξέρει να πουλήσει καλά τον εαυτό τη. Είναι κομμενάρα. Ρε φίλε, ξέρεις τι έχει τότε μπροστά. Ριτσάρλισον, Κέιν, Στον, Μον. Δεν ξέρει να πουλήσει τον εαυτό τη. Βγαίνει στο μάρκετ, δεν ξέρει να μείνει. Είναι σαν μια χοντρή που έχει δύο ωραία πράσινα μάτια. Μόνο μάτια. Ένα μάτι είναι ο Σον, ναι, το άλλο είναι ο Κέιν. Γιατί οι άλλοι δεν σου κάνουν. Τι να με κάνει. Δεν σου κάνουν οι άλλοι. Τι διάφορα κάνουν. Ναι, οκ, εντάξει. Το θέμα είναι ότι φτάνει συνέχεια κοντά, δεν πετυχαίνει πράγματα, έχει πάει και σε τελικό Champions League. Μην την αδικούμε. Και αυτό ο Κέιν φτάνει, πάνε αλλού. Πού να πάει. 30 χρονών πήγε, δεν πήρε τίποτα. Πέρυσι τσέκει, Έμερσον έγινε, δεν σ' αρέσουν αυτοί οι παίκτες. Ο Λιμπερόπουλος της Αγγλίας έγινε. Ο Κέιν. Βέβαια. Να φύγει να πάει να πάρει κανένα τίτλο. Έπρεπε στα 27, όχι τώρα που είναι 31. Αφού ήθελε να μείνει. Στα 27 φεύγει να πάρει ένα τίτλο. Να βάλει στο δωμάτιό σου ένα τίτλο. Ναι, δεν έχει βάλει. Έχει βάλει μόνο ατομικά. Πρώτο σκόρε, MVP, δεν έχει βάλει. Δηλαδή, ατομικά. Δηλαδή, αν μεσικά κάνουμε πε τι άλλοι το μεσημέρι, ναι, ή το πρωί. Ναι. Ξέρω εγώ κάνει ατομικό ρεκόρ και βγαίνουμε τρίτη στην ακροματικότητα και τι θα πει. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ποια εκπομπή σου είναι, ομάδα. Ομάδα, δεν το συζητάμε. Πώ θα γίνει. Είμαστε ομάδα. Α, είναι εκπομπή, οκ. Τι θα πει, ατομικό έκανα. Αλλά δίκαια πέρασε μίλα χθε και αυτή να με πολύ τακτική πολύ άμυνα. Δεν το βλέπα πολύ το έργο. Δεν μ' άρεσε και ο Ρεσιάτη, του είπα και δεν κουστάρω. Βάλτε την άλλη. Πάντως μετά το τέλος, γιατί καθίσαμε και είδαμε ένα 15 λεπτό το τέλος, γιατί ξεκίνησε αργότερα. Το μάτς έχει γίνει ροντέο, έχει μείνει με 10 ή τότε, να έχει αποβληθεί ο Ρομέρο. Κάνει 90, οκ, okay, την κεφαλιά. Κάνει την 90 και στο καφάκι. Ακριβώς. Λοιπόν, πέρασε και η τότε, πέρασε και η Μπάγκεν. Πέρασαν και προχθές οι καλές οι ομάδες. Έτσι περιμένουμε να δούμε αν θα περάσει η Ρεάλ,
Θα δούμε και τα άλλα ζευγάρια. Την άλλη εβδομάδα τώρα. Να πούμε λίγο τα ζευγάρια. Για πες, δούμε. Να δούμε λίγο τα ζευγάρια. Γιατί σήμερα έχουμε και Europa και Europa League Conference. Yeah. Λοιπόν, στο Champions League τώρα μας έχουν μείνει. Τα σαλάτα κουνουπίδι είναι αυτά. Ναι, η Real έχει την άλλη εβδομάδα με τη Liverpool που την έριξε 5. Άρα είναι σχεδόν περασμένη. 5-2 ήταν. Ναι, που κέρδισε εκτός έδρας. Η Νάπολη που παίζει με την Άιντραχτ. Που η Νάπολη πάλι είχε κερδίσει εκτός. Άρα πάμε για Real Νάπολη σε αυτά τα Real Νάπολη θα πάμε. City Λειψία λογικά πάμε με City. Η οποία είχε φέρει 1-1 βέβαια στο πρώτο μάτς, δεν είχε κερδίσει. Κακός δεν κέρδισε. Και Πόρτο Ίντερ. Λειψία και επιληψία τώρα. Ναι, δεν σα άρεσε. Με το... Και Πόρτο Ίντερ. Άρα πάμε Ίντερ. Ανοιχτή η πρόκριση. 1-0 είχε κερδίσει Ίντερ στο πρώτο μάτς. Με Ίντερ είμαστε. Με Ίντερ είσαι. Εγώ το σέβομαι τον Κονσέσα. Μέσα στον τραγκάο είναι καλός. Μπορεί να το πάει καμιά φορά. Το γουστάρω με 1000. Ναι, μπορεί να το πάει. Και αυτό έχει μέλλον να πάει. Και αυτό. Πρέπει να πάει πόσο, 50 χρονών. Ε, τόσο είναι. Παραπάνω δεν είναι. Παραπάνω δεν είναι. Όχι, δεν είναι παραπάνω. Να πάει, να τυχωθεί, να κάνει. Ο άνθρωπος είναι ωραίος. Ναι. Την Κυριακή για τον φίλο που με ρωτά, ναι, μετά την νίκη χθες της ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι αδιαφιλονίκη του φαβορή γιατί πέρασε κορυφή. 1-90. Ξανά έπεσε κάτω. Δεν τη βλέπω τον Μπερνάρντο. Δεν τη βλέπει να πέσει. Ο Ολυμπιακός στο 5.50, ο Πάοκ στο 7.50 και ο Παναθηναϊκός στο 3.30. Η απόδοση που βγήκε και κυκλοφορεί πλέον για το ντέρμπι της Κυριακής, που για μένα είναι πολύ σημαντικό εν ώψη play-off, είναι 2.10 η ΑΕΚ, 3.70 ο Ολυμπιακός. Ωραία. Αυτές είναι οι αποδόσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν θα έχει πάλι Εμβυλά. Καλό ή κακό αυτό? Ο Εμβυλά δεν προλαβαίνει. Καλό είναι. Καλό είναι που θέλει. Ναι. Καλό. Ο Τσαμασέκου με τον Κινέζο. Με τον Κινέζο, αυτή είναι. Καλό δίδυμο. Σ' αρέσουν. Πάρα πολύ. Και ο Εμβυλά όμως έχει την ποιότητα. Έχει να δεν πάει γιατί είναι αργός. Είναι δεν αργός, έχει τόσο. Κοίτα, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με ένταση. Ο Εμβυλά είναι ένα παίκτη με τέμπο στιβικό. Ο άλλος, ο είναι Κούρτιτς. Ο Μαύρος είναι πιο ταχυδυναμικός. Είναι Κούρτιτς. Είναι Κούρτιτς, ναι. Ναι. Θέλει παίκτες ταχυδυναμικούς ο Ολυμπιακός εκεί πέρα. Ναι. Άρα λες καλύτερα σου κάθεται το δίδυμο Σαμασέκου. Μπορεί να μην το γουστάρω πολύ. Αλλά είναι χρήσιμο σε αυτό το μάτς. Σε αυτό το μάτς είναι πιο χρήσιμο, νομίζω. Ωραία. Ο Ανδρούσος πώς σου φάνηκε? Πάρα πολύ καλός. Προχθές, ναι. Μην το δούμε ξανά βασικό τον Ανδρούσο. Μην το ξαναδούμε βασικό. Ναι. Εντάξει, είναι Ανδρούσο, πράγματα στον Ολυμπιακό. Τον Ανδρούσο μπορεί να το δεις και καμιά φάση, κανένα τέταρτο και χαφ. Βεβαίως να το δεις και χαφ. Γιατί είναι μπακ που χαφίζει κιόλας. Άλλωστε από τα χαφ τον πήρε και τον πήγανε. Και μπορεί, επειδή έχει παίξει και χαφ πολύ, ο σύγχρονος μπακ που βγαίνει και πιο προς το κέντρο, δηλαδή τον Ανδρούσο. Μπορεί, ας πούμε, να παίζει την μπάλα παριστερά και να το δεις να γίνει προς το κέντρο και να γίνει μια φάση να την κερδίσει, να δώσει μια πάσα πιο εύκολα από ότι ένας μπακ. Γιατί έχει παίξει και χαφ. Ναι. Είναι με άριστα το 10 στο 7, τίμιος, αλλά μέχρι εκεί. Χθες ήταν πολύ καλός. Και ανεβάσματα έκανε. Ήταν καλός. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα να δώσουμε στον ιστορικότερο μου συνεργάτη, τον εξαιρετικά φορμαρισμένο, τον υπέροχο, τον ένα και μοναδικό Γιώργο Μάτζικο. Γενέθλια σήμερα το φιλαράκι μας. Θες να του ευχηθείς κάτι? Σε βλέπω λίγο σκεπτικό. Κάτι θες να πεις τώρα. Κακό θες να πεις που είναι καλό κατά βάθος. Αλλά πες το, έλα, βγάλω το. Αφού τα βγάζεις όλα, μην το κρατάς μέσα. Κάτι θες να πεις για το Μάτζιο. Το Μάτζιο έπρεπε να τον έχω συγκάτοικο στην πολυκατοικία. Και ο Σωτηρόπουλος έχει. Άρα δύο team του Μπετσόου έχουν γενέθλια σήμερα. Για πες το Μάτζιο. Χρόνια πολλά και στον Παναγιώτη και στον Γιώργο. Τους κάνετε τούρτα με τον κύριο Ανδρώνη. Τον Παναγιώτη, ναι, το Σωτηρόπουλο. Ή μια τούρτα και οι δύο. Το πιο κουραστικό ρεμπόρτερ που έχω ακούσει. Λέγε, ρε. Πού είναι ο Τζαπαύλου, είναι κάτω με Αθήνα. Τζαπαύλου, εσύ δεν είσαι άσχετο. Θα το κάνουν ίσω. Θα συνεργάτε σου, του προσέγγισε. Εδώ, ρε φίλε, μου ζήτησε ο άλλο Πετράδιο. Ο Χαρτάκη μου ζήτησε. Μου λέει τι θε να. Πετράδιο. Όχι. Τι θε να σου φέρω, λέω. Μου λέει σε παρακαλώ, κάνω μια χάρη. Λέω τι θε. Θέλω, λέει, να πάρει στο Μούχτη ένα πετράδι από την πυραμίδα του Χέοπα. Δηλαδή να το κλέψει. Τα μπαοξίζει, ή κλέβει, μπορεί. Ναι. Έτσι πως ήμουνα μέσα, έχει security εκεί, έχει security εκεί. Έτσι πως κάθομαι πίσω, παίρνω μια πετρουλίτσα. Έπαιρες και το προστάτη του Φαραώ θα έπαιρνες. Του Χέοπα, ναι. Του έφερα πετραδάκι από την πυραμίδα κάτω, από την Γκίζα. Του έφερα ένα πετραδάκι. Και τι να την κάνει? Θέλει να πάει να τη μελετήσει αυτός, γιατί πιστεύει ότι τις πυραμίδες τις έχουν φτιάξει εξωγήινοι. Ο Καρτάκης έχει τρέλα μες στο μυαλό. Εμένα μ' αρέσει, γιατί είναι παράφρονο. Τελώς. Ναι. Θέλει να μελετήσει, να δει, λέει, γιατί αυτές τις πλάκες, λέει, δεν μπορεί να τις κουβαλήσει, λέει, άνθρωπος σε τόσο χρονικό διάστημα. Πήρα ένα μικρό. Ούτε μικρός εξερευνητής, θα ήταν στο Μίκι Μάους. Πήρα στο Μούχτη. Πήρα πετραδάκι από την πυραμίδα από μέσα. Το τσάκωσα. Να πάει να δει άμα είναι από άνθρωπο ή από εξωγήινο. Και πού να ξέρει. Πού να ξέρει. Λοιπόν. Δηλαδή, άμα πάρει κάκαδο από Παοξή. Ναι.
και το ελέγξει. Θα είναι απογείνο, δηλαδή. Δεν ξέρουμε αν δεν είμαστε εκείνοι. Λοιπόν, πάντως για να κλείσουμε του Ολυμπιακού, η λογική λέει ότι θα παίξει Ροντινέ και Ραμόν στα μπακ αύριο μεθαύριο. Ροντινέ και Ραμόν. Αυτή θα ξεκινήσει. Θα παίξει ο Ροντινέ Ραμόν. Στα χάφ ο Εβιλάλο, ο Σαμασέκου μαζί με τον Χουάν. Στο προπάμε τον. Πάμε τον Παπασταθόπουλο. Δεν παίζουμε. Με τον Ντόι. Αυτή θα παίξει, δεν έχει άλλο. Εκεί είναι το πρόβλημα για μένα του Ολυμπιακού, στα δύο στόπερ. Και ο Ντόι είναι πήρε επίση στην κέλα γιατί είναι μικρό, αλλά για μένα έχει να δώσει και ο Ντόι που τον κράζει εσύ. Χίγκολ γκολ κόκκινη και πέναλτι στο μάτς. Όλα. Χίγκολ γκολ και πέναλτι στο μάτς, Κυριακή. Ωραία. Θα το δούμε αυτό. Όλα τα μάτς στην Κυριακή είναι στις 7. Ναι, όλα τα μάτς. Γυριστήρι θα γίνει. Γυριστήρι. Να έχουμε, δεν βλέπει μπάλα με γυριστήρι, φίλε. Συγγνώμη, δεν όλα... αναλύει. Δεν αναλύει. Ναι, άμα βλέπει γυριστήρι, άμα θε να δει κάτι, θα κάτσα δει ένα μάτς. Αυτό και εγώ θα την μπάγκερ. Χθε. Το άλλο. Ο Άρης την Κυριακή, για να πάμε λίγο και στον... Με Γιάννενα παίζει. Παίζει με τα Γιάννενα. Θα μάθουμε σήμερα εάν θα μπορεί να παίξει εν τέλει ο Ρουπ, ο οποίος... Σταλός παιχταράς. Βέβαια, στα δύο μάτς που έπαιξε ο Ρουπ είχε ισορροπία. Ο Ρουπ δεκάρι, έτσι. Ναι, έχει... 4-2-3-1 με το Ρουπ δεκάρι. Ακριβώς. Και σέντερ φόρ, όποιο βλάκα θέλεις. Όχι, τον Καμαρά βάζει σε τεφόρ. Ένα βλάκα. Ο Γκρέι, ναι, φαίνεται ότι είναι πολύ πιεσμένος. Κάνει και τα αποσταρίσματά του. Ο Γκρέι. Ναι, νιώθει αυτή την πίεση ότι κάτι δεν κάνω καλά. Ζητάει, ρε παιδιά. Ζητάει ο Ζέρβα στο Δήμο. Τι ζητάει? Να μαζεύουν τα κλαδιά. Ναι. Πάρτε το Γκρέι εκεί. Δεν σ' αρέσει. Από το καλοκαίρι δεν μ' αρέσει. Εσύ το έχει πει από το καλοκαίρι, ναι, ότι δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Ούτε ο Καμαρά μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει, ρε φίλε. Σ' αρέσει ο Γκρέι. Μ' αρέσει ο Λιβέρα, μ' αρέσει ο Αραούγο, μ' αρέσει ο Γκαρσία. Α, αρέσουν αυτοί. Μ' αρέσει ο Τζίμα. Μ' αρέσει ο Ιωαννίδη. Μπικακού, μ' αρέσει ο Ιωαννίδη. Μ' αρέσει ο Σποράρ. Το άλλο δεν μ' αρέσει. Ο Σποράρ σ' αρέσει. Ναι, ναι, δεν είναι φορμανισμένο ο Σποράρ. Είναι τεφορμέ, ρε παιδί. Ναι, ναι. Αλλά βλάκα δεν το λες. Εδώ μιλάμε για βλάκες. Ο Πακαμπού σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Τα χώνει. Τα χώνει, βέβαια. Κάνει. Βάζει το παιδί. Ναι, ναι, γρήγορο. Απλουταράς, γρήγορο. Προσπαθεί και στο σημαντικό. Δεν το. Αλλά το προσπαθεί ο Καϊμπάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Ολυμπιακό στο φόρο. Ο άλλος. Τάρα, ο Λαράμπι. Έκανε και παιχνίδι. Παίζει και δεκάρι. Ήταν και μπαλάτε. Ο άλλος είναι άλλος. Αλλά είναι 36 πλέον. Είναι 36. Ναι. Και τα χρόνια του φάνηκαν απότομα. Ξέρεις τι είναι αυτό. Ναι. Σαν να βλέπεις ένα άντρα. 35-36 είναι και το φορητό της ΑΕΚ, ναι, ο Άμραμπα, το, ναι, Μαροκινός. Ακού, κάνει ναι. πρωταθληματάρα. Δες ό,τι κάνει. Κάθε άνθρωπο. Τώρα ένα χρόνο πιο μικρό. Νίκο, ναι, τι κατάλαβα εγώ από εμπειρία. Ναι, ναι, ναι. Κάθε άνθρωπος, κάθε αθλητής είναι μοναδικός. Δηλαδή, μια γυναίκα, τα γεράματα, ένας, ναι, άντρας. Δηλαδή, βλέπεις ένα άντρα παιδαράς. Και σε ένα χρόνο πέφτει από το. Έχω δει εγώ. Δικό μου. Πεδάρα από... έβγαινε γκόμενε 50-50, ναι, 50 μισό, κραχ. Κράχ. Κράχ, λέω. Τι έγινε, ρε φίλε. Απότομα. Ναι. Συνήθως όμως οι άντρες πέφτουν σταδιακά. Ναι. Η γυναίκα πέφτει απότομα. Ναι, ο συγκεκριμένος έπεσε απότομα. Μέσα σε 6 μήνες. Ξέρεις, έβγαινε, ξενυχτούσε 50. Μπράβο, ρε. Το έκανε αθλητισμό. Έκανε, σε γνώση ακόμα και τώρα. Είναι, αλλά έπεσε απότομα. Μήπως έπαιρνε τίποτα. Έπινε, ήταν. Του άρεσε το ποτό, τον άρεσαν τα. Το πουλί του έπεσε, πάει τελείως. Τέλος, μετά παπ, κατευθείαν εκεί πέρα. Καταφνικά. Απότομα, έτσι ένα καλοκαίρι. Έτσι έπαθε ο Λαραμπή. Πώς ρίξαμε εμείς μπόι σε ένα καλοκαίρι και μείναμε ένα 65. Ναι. Έτσι καθώ έπεσε σε ένα καλοκαίρι. Απότομα, ναι. Ναι, ναι. Έτσι έπεσε ο Λαραμπή. Έτσι έπεσε ο Λαραμπή. Ναι, ξαφνικά, παπ, κατευθείαν. Εγώ πιστεύω ότι έκανε κακή προετοιμασία. Δεν έκανε και την προετοιμασία. Με ένα μούλιο Μητρόπουλος μιλάω. Ναι, το ξέρω. Εγώ λέει μετά τα 32-33, ξέρεις, λέει τη βάρη και τη sprint, γιατί αυτά έκανα μόνος μου για να κρατηθώ. Δεν κρατιέσαι, μου λέει. Ναι, και άμα βγεις και εκτός ρυθμού. Πιστεύω στο ρυθμό. Στο ρυθμό. Δεν είχε τότε ρυθμό. Και την Αθαναήλ που ήταν φρόνιμη. Δεν έβγαινε, δεν ξενύχταγε, δεν έκανε. Ήταν μόνο με την Αθαναήλ. Δεν έκανε. Δεν έκανε αλήθειες. Το γούσταν ανοικόμενες όλες. Αλλά αυτό ήταν πιστός και με την ένα. Του λέει δεν κάνει καμία αλήθεια, ρε. Τίποτα, είσαι σταθερός εκεί. Τσόκλανε, μου λέει. Μη. Θες να χαλάσεις εσύ σπίτια τώρα. Όχι, να βγαίνουμε καλά από τώρα. Α, για ποτάκι, ναι. Τον Άρη. Πάω το χαλάσω εγώ τον Μητρόπου. Είναι αυτό, σε λέω. Πας να βάλεις ζημιές τώρα, να κάνεις θέματα. Λοιπόν, Παλίκουτσα ετοιμάζει, κάνει δουλίτσα ο άνθρωπος. Αθόρυβη και σίγουρα με τα ρεποτάκια. Άστα τώρα τον Παλίκουτσα. Τι μούτρα σου βγάζει ο Παλίκουτσα τώρα, δες τον. Κάνε μου λίγο ένα ψυχογράφημα. Καταρχήν έχει το πουκάμισο απ' έξω. Εντάξει, δεν είναι κακό. Αρχίμαδιο. Δεν είναι απαραίτητο. Κοσακάκι τώρα εδώ. Κιλά έχει καμιά δεκαριά, 8 παραπάνω. 8 κιλά παραπάνω. Κιλό είναι όμως, μην αφώνε. Κιλό αγίμναστο. Ναι, είναι ψηλό. Αργός. Αργός. Ναι. Ετοιμάζει πάντως ακαδημίες. K19, K17, K15. Κάτσε. Το οργανώνει. Κάτσε. Έτσι λέει το ρεπορτάζ μου, λέω τώρα. Κάτσε ρε, ναι. Πέρυχε, πικρόχολε. Ναι. Κάτσε. Δηλαδή, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα του ΠΑΟΚ, ναι, χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Και θα έρθει τώρα αυτό. Αυτό τώρα τι κάνει. Σύλλεψαν τον ΠΑΟΚ αυτοί. Τουλάχιστον θα κάνουν κάτι. Θα κάνουν κάτι. Ναι, okay. Ξεκινήσει τώρα. Τώρα σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια θα έχουμε πέσει. Οι μισοί που μας ακούν και εμείς
Εγώ... θα αφήσει κάτι όμως. Τι να αφήσει, να ξεκινήσει λίγο να οργανωθεί το. Τώρα τι θυμήθηκε την Ακαδημία να πούμε. Είμαι ξεκάθαρος και για τον Άρη για πολλές ομάδες. Ο Άρης στερείται ελληνικού στοιχείου. Δεν γίνεται να έχει μέσα 11 στους 11. Ο Άρης πήγε καλά όταν είχε Σιώπη, όταν είχε Φετρουδάκη, όταν είχε Μπακατσέτα, όταν είχε τον Κορδίδα. Είχε και Έλληνες μέσα. Του Δαβίδ ο γιος. 1,99. Καζεσλάου. Ναι, ναι, θήριο. Το διώξαν. Δηλαδή του Δαβίδ ο γιος δεν μπορούσε να παίξει στόπερ. Για να τον πουλήσει μετά 5 εκατομμύρια. Ναι, εντάξει. Σαφώς. Και τώρα κάνει Ακαδημία από αυτό το χοντρό. Καινούριο είναι αυτό τώρα. Καινούριο είναι αυτό τώρα. Μα φυρίζει. Δαβίδ, καιρό έχουμε να σε πλακωθεί. Σε κυρίζει ο Δαβίδ. Είναι καλά τουλάχιστον άνθρωπο. Καλά είναι. Αυτό μας παρά εκεί, αρτηρίε, σαν να είναι καλά. Να είναι καλά. Εντάξει. Λοιπόν, χρήσιμη είναι γιατροί, φίλε, πλάκα με κάτι. Να το δούμε. Να πιούμε κανένα καφέ. Στο διάλειμμα του βάζει τον στέντ. Μα ακούει στο χειρουργείο. Α, στο διάλειμματάκι. Κάνει δουλειά. Δηλαδή μα ακούει 20 λεπτά, 10 παπ περνάει το τέτοιο. Δουλειές είναι αυτές. Ασθενείς. Ναι, θα ναι, μας ναι. ακούσει οπωσδήποτε. Λοιπόν. Ξέρεις τι ώρα του κάνεις. Έχεις ο αναισθησιολόγος, ακούς ραδιόφωνο, πες. Εγώ όταν είχα κάνει δύο εγχειρήσεις, άκουγα την εκπομπή εκείνη την ώρα. Ρε, είμαστε παρέα μεγάλη. Βέβαια. Ειδικά εγώ, και σαν τηλεφωνία. Ναι, 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 φυσικά. Λέω, καλά, νοείται ραδιόφωνο. Λέω, το Φίστα, περίμενε να ακούσω. Ρε, είσαι τρελός, μου λέει. Περίμενε, έχω, ακούσω, να δούμε. Περίμενε, του λέω, να ακούσω 5 λεπτά και με πετάς την ένεση μετά. Σωστός. Λοιπόν, τώρα. Έχουμε νέα ονόματα στο Βεργίνα Θέατρο και όχι οποιαδήποτε ονόματα. Έχουμε Μελίνα Σλανίδου και Γλυκερία. Αγαπάμε Μελινάκη, δικό μας παιδί, ταλεντάρα. Εποκλεινόμαστε στη φωνάρα της Γλυκερίας που έχει γράψει αμέτρητα χιλιόμετρα στο λαϊκό τραγούδι. Οι δύο ερμηνεύτριες θα βρίσκονται στο Βεργίνα Θέατρο κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από 17 του Μάρτη. Κλείσε τώρα εισιτήρια γιατί αναμένεται κοσμοσυρωή στο καζίνο, Public Media Markt, Wind και Viva.gr. Κωνσταντινίδησε. Τι Κωνσταντίνης. Ο Νίκος, ο Κωνσταντίνης. Ναι, ναι, ναι. Βοηθήστε μας. Στείλτε ένα SMS στην εκπομπή του λαού. Λέω ρε φίλοι, λοιπόν, θα επιστρέψουμε τελευταίο ημιωράκι με σούμα μηνυμάτων, με γραμμές για να μιλήσετε εσείς και όχι εμείς. Όλα αυτά στο τελευταίο ημιωράκι. Το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών Nova Fiber και επεκτείνεται διαρκώς, φίλες και φίλοι, φέρνοντάς σου ασύλληπτες ταχύτητες 500 Mbps. Μόνο με 26 ευρώ και 1 Gbps μόνο με 33. Και έχεις και τον πρώτο μήνα δωρεάν. Μπείτε τώρα στο nova.gr και μάθετε πώς μπορείτε να το αποκτήσετε. 41 μετά τις 9. Καλημεράρες παντού. Ραπ και κουλ μπήκαμε στο τελευταίο ημιωράκι. Τα μηνύματά σας θα δούμε για λίγο τώρα. Ο Μπράντον Τόμας λέει πάλι σκόραρε, κουλ. Πάει για πρώτο σκόρο. Εντάξει, οκ. Θεούλης ο Ραπ που μιμείτε τον Κωνσταντινίδη. Ναι. 1 ευρώ δώστε. Σήκω από τον καναπέ να δώσεις 1 ευρώ στην εκπομπή του λαού. του λόγου και του. Ραμόν Ντόιμπα, Ροντινέη, Σαμασέκου Χουάνγκ, Φορτούνης Κανός Μπιέλ και ο Μπακαμπού. Αυτή θα είναι δεκάδα. Καλή εντεκάδα εκτός από τα στόπερ. Γιατί αύριο θα το κάνουμε. Καλή εντεκάδα εκτός από τα στόπερ. Ναι. Πίσω, ναι, πίσω είναι το πρόβλημα. Για την ΑΕΚ, λογικά θα έχουμε επιστροφή Άμραμπα στο αρχικό σχήμα. Ο Λιβάη δεν θα προλάβει, θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, έχουμε ντέρμπι ωραίο. Δεν το παίρνει η ΑΕΚ το ντέρμπι αυτό. Αν δεν το πάρει. Δεν το παίρνει. Θα έχει μεγάλη μάχη στα πλέον. Αν το πάρει όμως, εάν το πάρει. Εγώ γουστάρω θρύλο, ναι, να γίνει την ανομαλία. Ρε παγάσα, ρε παγάσα. Γουστάρω. Με ξεκίνησε με Παναϊκό. Με πήγε. Αλλάζουν. Με πήγε τώρα στην ΑΕΚ και τώρα με πα στο θρύλο. Αλλάζουν αυτά. Επάρ τώρα μεγάλη πάξη στο τέλο να γίνει εδώ πάνε παντζουλισμό να σκάσουν. Αφού δεν ασχολείται ο πρόεδρο. Τον άφησε μόνο του. Ασχολείται ο μεγάλο Λούτσι. Ε, Λουτσέσκου μόνο του. Τον Κράζα λέει, τον Κράζα λέει και του είπε να πάρει. Εδώ την αδιαμαρτυρηθεί η διοίκηση, διαμαρτύρει τον προπονητή. Και κατά αντίση να πούμε. Ο υπάλληλος να έχει καβαλήσει τα αφεντικό. Είναι δυνατόν ο υπάλληλος να καβαλήσει τα αφεντικό, ρε. Δεν έχει καβαλήσει τίποτα. Τι έχει καβαλήσει τίποτα. Ο άλλος καβαλάει τα άλογα στη Ρωσία ναι. και ο άλλος κάνει να πούμε μάρκετινγκ υπέρ του πάγκο προπονητή. Τι μα λέει. Τι έκανε, ο άλλος υπερασπίζει τη δουλειά του, ρε φίλε. Εμείς εδώ πέρα δεν θα υπερασπίσουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, θα ανοίξουμε. Τι να πω απλά ότι ο Εμπακατά αποκλείστηκε από την επιλογή της εθνικής Κονγκό. Δεν μπήκε τελικά. Το Κονγκό. Ναι. Εμπακατά πάει. Ποιο είναι ο Μπακατάρ, αυτό που έκανε το λάθος. Όχι, ο Μπακ. Ο Μπακ. Ο Στόπερ. Όχι, ο Μπακ. Ο Μπακ. Που ανεβαίνει ψηλά. Για τον Άρη. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτό είναι παικτάρα. Τάρα δεν είναι, είναι καλό, τίμιο. Και κοκολέζο είναι, τι θες. Ρίζες από τον Κονγκό έχει και ο Νάρε του Πάου. Που είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτο σα ο πρώτο. Κονγκόρε, ο Κονγκόρε. Γερμανοκογκολέζο. Γερμανοκογκολέζο. Ποιο ψηφίδι στο Κονγκό. Δεν μπήκε στη λίστα, ρε παιδί μου, γιατί τώρα από εβδομάδα θα έχουμε. Τι Κονγκόρε, μα λε. Ναι, ποιο πήγε. Έχει πάει ο ψηφίδι στο Κονγκό με τον Ψαρά να πούμε κάτω στη γειτονιά τον Παοξή. Έχουν φέρει ένα χαβλιόδοντα 10 μέτρα. Ναι. Και κατεβαίνουν από το πλοίο με το χαβλιόδοντα. Και βαλούσαν το χαβλιόδοντα. Ο τελωνιακός. Πού το πάτε. Τι είναι αυτό. Ναι. Είναι το δόντι που έχω για να μπω στο δημόσιο. Κλαίρε φίλε. Το έχετε δηλώσει. Αυτά κύριε δεν δηλώνονται. Είναι το μέσον μου.
Μα αυτό είναι ένα δόντι, λέει. Είναι χαυλιόδοντα. Από... ένα μέτρο χαυλιόδοντα. Κουβαλούσανε το δόντι σαν πλοίο. Του τρόλαρε. Μια χαρά. Το ψηφίδι. Γουστάρο ψηφίδι. Αυτό είναι το μέσο μου για να μπω στο δημόσιο. Πέφτει κάτω, ξέρω σ' άλλου. Κλαίω, ρε φιλέ. Το ψηφίδι. Ωραίο τύπο. Πολύ ωραίο ο τύπο. Λοιπόν, θα πάμε γραμμέ, αλλά. Τι γραμμέ, χαλασμένε. Όσε λειτουργούν. Τι Κοσμοτέ που έρχονται εδώ. Δουλεύει ένα και ο 9 πίνουν βεργίνα μπύρα. Πίνουν οι 9 και δουλεύει ο ένα. Λοιπόν, θα πάμε γραμμούλες σε εντάρκη, αλλά θα αφήσουμε τον κόσμο και να μιλήσει. Και μην παρεξηγήσετε μια εβδομάδα χωρίς τηλέφωνο είμαστε εδώ. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Θα αφήσουμε τον κόσμο να μιλήσει όμως. Σμαράγδα, έχει δει τις γραμμές έξω. Η Σμαράγδα δεν ήρθε, αφού έγινε άρρωστη. Τι έπαθε ο Καντουρί του Μετρόπολης. Τώρα που είπε Καντουρί, από την ώρα που επέστρεψε ο Καντουρί, 11 γκολ έχει βάλει ο Πάουκ σε δύο μάτς. Ναι. Έτσι, για να δει πόσο επιδραστικό είναι στην ατμόσφαιρα των αποδυτηρίων. 6 και 5 σε δύο μάτς. Σε ξεπέρασε και τον Μπούζα. Αν μα βάλουν σε διαγωνισμό, έτσι. Σε το ίδιο στο αποστάρισμα. Το ίδιο στο αποστάρισμα. Γύρισε ο Καντουρί και έχει βάλει 11 γκολ ο Πάουκ. Ναι. Καβαλέ, κάνω, εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε γραμμέ. 90-90-90, ένα τεταρτάκι γεμάτο για τα κροατόπουλα. Δεν λέω τίποτα. Κιχ δεν θα βγάλουμε. Καλά, τέλο πάντων. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά! Α, Τρελίδης πρώτος. Καλώς. Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε. Βλαμμένος. Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε τον Τρελίδη. Έλα, Τρελίδη. Καιρό, δεν παίρνω συνέχεια για να μην. Λοιπόν, Κουλανέ, συγχαρητήρια για την ομάδα στον ΠΑΟ. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Εγώ, σαν Αγιανός, τον ζηλεύω. Γουστάρεις και τα Ελληνάκια, έτσι. Τα Ελληνάκια τα γουστάρουν όλοι. Τον ζηλεύω. Ναι. Μακάρι να το κάνουν όλοι οι ομάδες να πάρουν τα Ελληνάκια. Όχι, είμαστε αριστεροί και δεν με ξέρουμε. Έχει μαυρίσει. Ο Άρης, η ομάδα μου, πότε είναι χαμηλά, πότε ψηλά, δηλαδή πότε με στεναχωρεί, πότε με ανεβάζει. Άσε. Τον πάω, τον βλέπω και το χαίρομαι, ειλικρινά σου λέω. Βρε καλή νυχτάκια του ελληνικού πρωταθλήματος. Βρε Βαγγέλη Βουλγαρίδη τη Βορείου Ελλάδος. Τι ζηλεύει τον άλλο να ζηλεύει. Τα Ελληνάκια τα ζηλεύουν όλοι. Γιατί έχει καλύτερη ομάδα από μένα. Η δεξιό έγινε στα δεξιά. Δεν ζηλεύω γιατί έχει καλύτερη κόμμα. Αν τα άκουσε, λέει, άμα είσαι πιο καλή κόμμα, με καλύτερο αυτοκίνητο, δεν ζηλεύει. Είναι ανταγωνιστικό. Έρχεται να μου κρατσουνίσει το αμάξι. Να με κατηγορήσει, να με πει κάτι. Έλα, Τρελίδη μου, έλα. Τρελίδη, ψήφω το ουσιαστικό. Τον υπουργό, ο οποίος βοηθάει τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, δεν το έχει πει κανένας, είναι η τρίτη χρονιά που δίνει λεφτά. Ποιος, ο Αυγενάκης? Ο Αυγενάκης τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, ψάχνει και θα δεις. Ναι. Άλλος δεν έχει δώσει κανένας. Δεν έχει πάρει φράγκο. Τώρα κοίταξε. Και προχθές μας βάλανε από 1.700 ευρώ σε κάθε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τώρα με τις εκλογές θα βάλουν κι άλλα. Κάτσε. Θα βρίσκεμε. Ναι, ναι, όχι. Τώρα με τις εκλογές αρχίζουν να βάζουν. Θα αυξήσουν και το βασικό μισθό τώρα. Ναι. Αν δώσει ο Γενάκη αυτά που είναι να δώσει εκεί που χρωστάει σε ομάδες και τώρα τι. Δεν ενδιαφέρει για τους άλλους. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι η πηγή του αθλητισμού. Είναι η νεολαία μας. Είναι τα πισινίκια που παίζουν ποδόσφαιρο. Σας έβαλε 1.700 ευρώ. 1.700, ναι. Σε κάθε ένα τεχνικό σωματείο. Ψάχνει να μα λέει ψέματα, την άλλη φορά βρίσκεται. Θα τα φάει σε ταβέρνα. Σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια. Πάνω αυτά τα λεφτά. Ούτε μισή φανέλα δεν πάρουν. Φιλιά Τρελίδη, ναι. Ωραία, κατά δυο φουκαρά σου Έλληνα. Είδε δόξες με το Πασόκ, του δώσαν του Τρελίδη 1.700 ευρώ και η μνή των άλλων. Έταξε. Μιλάμε για πείνα, για κουπόνι, Μητσοτάκι, κουπόνι τους δίνεις. Ναι, ο φίλος μου λέει. Του δίνεις κουπόνι, άκου να δει. Αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερο από αυτό που είχε κάνει τη χρονιά του Νταμπλ. Συμπλήρωσε 20 αγώνες αίτητος σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι καλό ο ΠΑΟΚ. Εμένα η ομάδα αυτή μου αρέσει πιο πολύ στο μάτι από την ομάδα του Νταμπλ. Στο μάτι, το ξαναλέω. Ναι. Εκείνη είχε κοινικότητα, είχε εμπειρία, είχε αποτελεσματικότητα. Αλλά στο μάτι. Είχε φίλους. Ναι, τώρα είναι αποκομμένος, αλλά έτσι. Αυτό που μου αρέσει. Πιο γοητευτική είναι αυτή η ομάδα. Πιο γοητευτική και το ταβάνι νομίζω είναι και ψηλότερο. Ο πρόεδρος ήταν κάθε μέρα, τώρα σας έχει καταλήψει. Εντάξει, είναι εδώ ο πρόεδρος, μην αγχώνεις. Αλλά το μάτι, η ομάδα αυτή που φτιάχνει ο Λουτσέσκου είναι καλύτερη. Τώρα τι έγινε, έφυγε ο COVID, τι φοβάται τώρα. Πόλεμο δεν έχουν. Το πόλεμο. Δεν είναι θέμα COVID πλέον. Πού το είδες και εσύ. Πάει ο COVID. Δεν είναι θέμα COVID. Τώρα φοβόταν τον COVID, τώρα φοβάται τον πόλεμο. Πάμε γραμμές, έλα, είπα να μην μιλήσουμε, αλλά συμφωνείς. Φοβάται τον πόλεμο. Φοβάται τον πόλεμο τώρα. Ναι, ναι, αραλή και εδώ και έχει ο Θεός. Λοιπόν. Ναι. Τώρα πάλι καλά πως επέτυχε. Θα κρυβόταν πίσω καμιά κολόνα τώρα για να φύγει. Τι έγινε, τα πήρε τα λεφτά από τον Αυγενάκη ο κύριος Ανδρώνης. Αφού άλλαξαν τώρα πρόεδρο. Πάλι τη ΣΑΕΚ. Καλά μυαλό δεν έχετε. Βγάλατε τη ΣΑΕΚ. Πάλι τη ΣΑΕΚ. Τι να κάνουμε, λέει. Τι να κάνουμε. Τι επαναστάτες είστε εσείς. Πάμε γραμμές, έλα να μιλήσει ο κόσμος. Ο πρόεδρος τη Super League 2 εν τω μεταξύ είναι πιο κακοτημένος και από μένα. Εσύ είσαι μια χαρά. Γιατί είναι ένα πράγμα, έχει ένα με οριζόντιες ρίγες, ένα πουλόβερ. Εσύ από τότε που ανέλαβε η Τζέννη είσαι κομψότατος. Μια χαρά. Και πας και στο Red Rock εκεί στο Μάικλ. Ο Red Rock ανέλαβε. Δεν ανέλαβε καμία. Εντάξει, αλλά και η Τζέννη σε όθησε. Τίποτα. Τίποτα, ε. Ήθελε να είσαι κακό τζιγενή. Δεν ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει. Εντάξει, και οι δύο γυναίκες δεν ενδιαφέρουν. Δεν ενδιαφέρουν για το ντύσιμο. Δεν με ήθελα για το ντύσιμο όμως. Για τα άλλα, ε. Εντάξει. Για πες.
Αλλά τα κρυφά σου όπλα, ε. Τι? Σε θέλουν κακοτημένο, γιατί μετά, άμα τηθεί έξω, θα γίνει χαμό στην αγορά. Και βγούμε στην πιάτσα, καλοτημένοι, κουσμουμαρισμένοι. Αυτά τα κάνει εσύ. Ήθελε τώρα, σκεφτόταν την απάντηση. Λοιπόν, συμφωνείς ότι αυτός ο ΠΑΟΚ έχει ταβάνι μεγαλύτερο από την ομάδα του 18? Κοίτα, αυτός ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι την έχει. Αυτός ο ΠΑΟΚ, ναι, αν δεν πουλήσει του χρόνου μέχρι το Μάιο. Ναι. Όχι αυτό το χρόνο. Ναι. Αν κρατήσει το καλοκαίρι άλλο ένα χρόνο τους νέους και πάρει και 2-3 παικταράδες ο πρόεδρος. Θα φύγουν πολλοί τώρα, 6-7. Είναι κάτι μπίσερα να φύγουν, κάτι κατουρίδες. Διερήνια κατουρίδες. Είναι πολλοί να φύγουν. Δεν τους θέλουμε αυτούς. Ωραία, παίρνεις 2-3 παικταράδες. 4-3 παικταράδες καλούς. Ψήν τους Έλληνες. Θα κάνεις ομάδα καλή. Λοιπόν. Πάρε και καμιά διαιτησία αν μπορείς εκεί πέρα με τον καλά, ναι, με τον Καγκάτη. 20 μάτς πάντως συμπλήρωσε ο ΠΑΟΚ αίτητος. 20 μάτς. Λοιπόν. Τώρα που παίζει τελευταία. Μέσα στο Βόλο. Θα κερδίσει και εκεί. Θα πάω στο Βόλο. Θα με Αθήνα, δεν θα. Θα πάω στο Βόλο, το δω το ματσάκι. Πάμε να περάσουμε. Δεν με άμαξα πάνω, τι με διαπάνω, θα πάμε. Με παοξίδε πάρε. Με 2,5 ώρε, ναι, με παοξίδε πάρε. Θα κλέψετε τα εστιατόρια, ε, πάρε. Δεν το κάνω αυτό, όχι ποτέ. Δεν θα κυμπάρετε. Εμεί πληρώνουμε μια χαρά. Πάμε στο Βόλο, πάμε στο Βόλο, θα φληρώσουμε, θα φάμε, θα πιούμε, θα γίνουμε. Παρλίκη και παοξίδε δεν συνάδουν. Έλα μωρέ. Γιατί εγώ τι είμαι, παοξίδε δεν είμαι. Τι είμαι. Σε δημοσιογράφο. Α, ναι, μάλιστα. Εμεί δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Αυτό που κάνουμε πάντα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ ονα. Μάρκο πρωταθλητή. Μπράβο, Μάρκο. Ρε, Μάρκο. Σε πέρασε. Σε καβάλισε η ΑΕΚ. Μάρκο. Την Κυριακή πάλι πρώτο στα Μεντίνο. Νικοτίνο. Πάλι πρώτο στα με την Κυριακή. Μπράβο, Μάρκο. Τι υπονοεί ότι θα κόψει βαθμού ο φίλο Ολυμπιακό. Δεν θα κόψει. Η ΑΕΚ θε με ποιον ρε παιδιά, με το Τσούπερ. Με το Τσούπερ ρε παιδιά τώρα. Με το Ρότα ρε παιδιά. Με το Βέρμπι και εσύ με ποιον. Ή με τον Περνάκο. Δεν παίζει, ρε Νικό. Σιγά, αυτό δεν παίζει ο Βέρμπιτ, ρε Νικό. Ο Βέρμπιτ έχει άλλα θέματα. Ο φίλο του Ραυτόπουλου. Ο Μαντσίνη παίζει, ρε Νικό. Πεταράτμα. Θα στην πούνε, εγώ σου είπα. Είναι έτοιμη μεταγραφή. Θέλει, σάξαν με ο πρόεδρο. Όχι, μπαίνει κουμπώνει. Τελικά, ρε παιδιά. Ναι. Τελικά τι έγινε. Όποιον ζήτησε ο Γιωβάνοβιτ, του το πήρε ο Αλαφούζο, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι αλήθεια, ψέματα είναι. Αλήθεια είναι, του πήρε παίχτες πάλι αυτούς που ήθελε, βέβαια. Τους πήρε. Ο Παναθηναϊκός κάνει κοιλιά και πέρσι το ίδιο έγινε. Το Γενάρη. Ναι, και, και μετά το γύρισε. Το γύρισε, ναι. Αίτητος ήταν, αίτητος. Άντε να σε δω. Προς το παρόν πάντως η Άκη να πω πάνω αυτή ελέγχει τα πράγματα. Δεν μπορώ πια εκ τώρα. Βλέπω να κουράζεται τα πρέσικ, πω πω. Θα κουραστεί την ΟΙΑΕΚ, θα κουραστεί. Σταμάτα, ρε, συμφωνώ, διάβολε. Ένα παίχτη έχει. Ένα παίχτη μπροστά τον Ισοκολάκη. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Σου είπα. Α, τα έλεγα όταν μου έλεγε το Μανέκο, κράτα πισινή για τον Πανέκο. Κράτα έξτρομα ήταν το γέννη. Ο ΠΑΟΚ τον εξέθεσε για μέσα μια εβδομάδα. Εκείνο τα μαζεμένα. Μια εβδομάδα τον εξέθεσε ο ΠΑΟΚ. Οκ, αλλά έκανε την κυλίτσα του. Τι να κάνουμε τώρα. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ τώρα τα χάφτουν είναι πολύ καλύτερα από ο Κάνια Σαχόφ που είχαμε λέει πριν 2 χρόνια. Ο Κάνια Σαχόφ, ναι. Ο ένα αργό, ο άλλο μόνο έκοβε. Ναι. Μπροστά ποιον είχατε. Και ο Ντόκ. Δεκάρι, ποιον είχατε ρε, τότε. Έπαιζε ο Κάνια, έπαιζε ο Σαχόφ, Καντουρί, έμπαινε αυτή η πένα τότε. Σιγά την ομάδα. Ναι. Και ο Ντόκλα μετά την ανανέωση. Σιγά την ομάδα. Ίσως να το καλύτερο χάφ του πρωταθλήματος. Σιγά τα χάφ που είχε. Ναι. Ο Ντόκλα δεν σ' αρέσει τώρα. Ποιος ο Ντόγκλας. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ευτυχώς θα ανοίγουν οι γραμμές παιδιά. Μαουρίτσιο, Μαουρίτσιο Κάνια Σαχόφ. Αυτούς είχα, ναι. Χαίρετε, ναι. Δεν τρελαίνω. Δεν μας τρελαίνω. Έλα φίλε, ναι. Είδεσαι, μιλάμε. Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά να εδώ κουβεντούλα μαζί σας. Ωραία, ευτυχώς που δεν μιλάτε. Εγώ έχω πεθάνει στα γέλια. Δεν μιλάω. Θα ανοίγουμε γραμμές, αλλά θα μιλήσουμε. Το έχουμε αυτό. Αυτό το έχουμε. Αυτό είμαστε λίγο μιλητικοί, εντάξει. Τι να κάνουμε. Μιλώ, γιατί σε πήραν από τα μούτρα, Ρεντίνο. Η ΑΕΚ θα το πάρει, το λέω εγώ. Και δεν ξεφουσκώνει η ΑΕΚ. Και καλά που λες ότι θα χάσουμε την Κυριακή, γιατί θα κερδίσουμε. Όποτε λες, θα κερδίσουμε, όλο χάνουμε. Πάντως η ΑΕΚ έχει μεγάλο ρόστερ και νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί. Συγγνώμη λίγο. Τώρα ο φίλος που πήρε ο Μάρκος τώρα προηγουμένως δεν με νοιάζει. Καλά, ο παδός είναι μωρέ τώρα, εντάξει. Ο παδός. Τώρα να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει μόνο ένα παίχτη. Δεν έχει, όχι. Η ΑΕΚ έχει πολύ γεμάτο ρόστερ και έχει και καλό προπονητή. Έχει το πακέτο, το είπαμε για την ΑΕΚ. Εξακολουθεί να είναι το πρώτο φαβορί. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό, λέει στο χωριό μου. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Αλλά σε ένα ματς μονό με τον κακό σου δαίμονα που σε έχει πάρει τον αέρα, να ξέρεις είσαι ζόρικος. Δεν είναι εύκολο. 50-50. Νίκο μου, ναι. Κοίταξες με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν ήσουν καλύτερος. Όχι, εντάξει, ήμουν πιο εύστοχος, εντάξει, ήμουν κυνικός, είχε τακτική πολύ ο Λουτσέσκος ο μεταξύ μας. Ήταν του βγάζει το κάποιο, κοίταξε να δεις Νίκο, εγώ ειλικρινά ναι. Χαίρομαι τον ΠΑΟΚ, είναι σαν να έχει πάρει 10 πρωταθλήματα με τα παιδιά που βγάζει τα Ελληνάκια. Και εμένα μ' αρέσει. Έχει τις καλύτερες ακαδημίες. Είναι σαν να έχει πάρει 10 πρωταθλήματα ο ΠΑΟΚ.
Εμένα μου αρέσει. Σιγάρε δεξί. Αλλά αν πάρει, και ένα κύπελο, θα είναι η χρονιά. Γιατί πολύ πετυχημένη. Θα πάρει γιατί κύπελο και βγει δεύτερο. Δεύτερο δύσκολο, δεν βλέπω να προλαβαίνει. Δεν βλέπω. Σε αδικήσανε. Τα λινάκια, τα λινάκια, καλά λέει. Τα λινάκια. Πουλάμε τα ετόπουλα τώρα. Εγώ πάλι θα πω το καλοκαίρι. Όχι αυτό, το άλλο. Ναι. Να είναι όλα τα ελληνάκια και θα τα πουλήσει το άλλο καλοκαίρι. Το άλλο καλοκαίρι θα τα πουλήσει. Όχι, μου ήρθε Γενάρη τώρα ο πρόεδρο. Ο Γιούρος. Άρα λες κερδίζεις Ολυμπιακό την Κυριακή. Δεν φοβάσαι, δεν μασάς. Κερδίζω Ολυμπιακό. Είσαι πρώτο φαβορή μετά πάνω στο άλλο. Κουβέντες, πιστεύω θα κερδίσω τον Ολυμπιακό, ειλικρινά. Ναι. Μέσα εκεί δεν χάνω. Είσαι δυνατός πολύ. Καλά, πάρε τα τελευταία 25 λεπτά από τον Ατρόμητο, δες τα στο βίντεο. Θα σου φύγουμε με μαγκίτσα να πούμε. Δεν δίνω μισό λεπτό. Δεν πρέπει, δηλαδή ο Ατρόμητος χθες, αφού το είδες, εγώ το είδα όλο το μάτσο. Έκανε μια ευκαιρία έκανε. Στο 89. Το 89. Αυτή είναι η έκανε, σωστά. Μια ευκαιρία. Δεν σου λέω εγώ τι έκανε ο Ατρόμητος. Απλά λέω ότι έπεσε εσύ μετά το 70. Εγώ βλέπω τα πεσήματά σου μετά το 65. Ναι, έπεσε εσύ σαν αυτό. Βιολογικά, σαν ταχύτητα, σαν έκρηξη, σαν κλεψίματα. Και πέφτει σε δυο στόπερ αργούς ο αντίπαλος. Με αυτούς τους στόπερ τους αργούς που λέμε ότι και αυτά και την τακτική που παίζει ο Αλμέιδα, πιστεύω ότι έχει την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα. Έχει. Άρα καυσής μύρια, δηλαδή, τα έχει όλα. Όχι, να βλέπουμε πακέτο. Λίγο και τι γίνεται μπροστά μας, όχι να λέμε μόνο. Να λέμε. Απλά χθες δεν το καθάρισες και το κινδύνευσες, γιατί το έκανες 0-2 που μπορούσες και κινδύνευσες. Ρε παιδάκι μου, η ένσταση μου πια είναι. Είδα 11 λεπτά το βράδυ. Ναι. Δεν είδα όλο το μάτς, είχα εκπομπή. Ναι, αλλά τώρα ανοίξαμε γραμμές για να μιλήσουν οι άλλοι. Τώρα θα τα πούμε. Καλά, θα τα πούμε. Ε, ρε φιλάδι, τώρα. Θα πες τι μιλάς όλη την ώρα. Εγώ. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο. Ναι. Έλα, φίλε, είδες, δεν μιλάμε. Είδες. Ναι, εγώ μιλάω. Εσείς κύριε μου, βεβαίως είδες. Δεν μιλάμε καθόλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ακούτε τον παλιό τώρα. Παλιός. Όπα. Να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Σε λίγο ήχο. Φίλε Κουλιανέ, έχει καταντήσει Μάρθα Βούρτση του ελληνικού πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ. Γιατί? Σε κάθε αγώνα. Ναι. Σε κάθε αγώνα κλαίγεστε ότι αδικηθήκαμε. Και άμα έχουμε φάσεις ξεκάθαρες και δεν μας αδίνουν, τι να κάνουμε, δηλαδή, μην τα λέμε. Όλες οι ομάδες αδικούνται. Όχι. Εγώ δεν είδα ομάδες να μην δίνουν πέναντι. Χθες με τη Λαμία χέρι Μάρς δεν το έδωσε. Προχθές με τα Γιάννα Μάρς πέναντι το έδωσε. Με τον Αστέρα Τρίπολη. Πήγες να χάσεις το μάτς χθες γι' αυτό. Δεν έχει σημασία. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Ποια Γιάννα να χτύπησε στον Νίκη. Το χέρι, τι να κάνουμε τώρα. Με τον Αστέρα Τρίπολη γκολ offside μας το κατακύρωσε ένα σφάρο μας. Το πήρατε χαμπάρι. Με τον Λεβαδιακό το πήρατε πέναντι. Μετά τρεις μέρες το πήρατε χαμπάρι. Δεν είναι αποφάσει για ένα πλάγι out. Δεν είναι για ένα πλάγι out. Πες τα ρε φίλε. Γκολ φάουλ με τον Άρη βάζουμε. Όχι, σιγά το λοιπόν, κορφάλλον, ναι, σιγά. Πάμε και τελειώνουμε στο Λουτσέσκο. Άντε πάλι ο Λουτσέσκο. Είναι προπονηταράς, θα σου πω το άντε πάλι. Ναι. Είναι από τους καλύτερους προπονητές. Δεν θα σου πω ότι είναι ο καλύτερος, θα το κρίνουν άλλοι αυτό. Ναι. Αυτή η κλάψα που κάνει σε κάθε αγώνα στο τέλος. Το κάνει γιατί η διοίκηση του είναι ανύπαρκτη. Δεν κάνει άσχημα. Ο άνθρωπος υπερασπίζει τα συμφέροντα της ομάδας. Χωρίς να έχει. Πήρε χαμπάρι ότι κάνουν πίσω αυτοί για την ΑΕΚ, τα ξαδερφάκια. Την οποία την κέρδισα βέβαια. Την ΑΕΚ, τώρα την πίσω αυτός, κάναμε, δεν ξέρω τι πίσω. Βασικά τρολάρει, κοίτα, βασικά τρολάρει τη διοίκησή του που είναι... Ραπτοπούλε, τίποτα Ραπτοπούλε δεν έχει ξαδερφάκια. Η ΑΕΚ παίζει μόνη της, δεν έχει ξαδερφάκια φίλε. Ούτε αδερφάκια ούτε ξαδερφάκια. Η ΑΕΚ παίζει μόνη της. Έχει δύο εντεκάδες η ΑΕΚ. Δεν κουράστηκε, ξέρεις γιατί. Γιατί έχει δύο εντεκάδες η ΑΕΚ. Θα σε δώσω τελικό! Θα σε δώσω τελικό, φίλε μου, αξί. Εκεί θα τα πούμε. Ένα παιχνίδι είναι. Ένα παιχνίδι είναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί είναι ένα αγώνα. 50-50. Τι εύκολο είναι, πάω μπροστά και εντάει. 50-50. Ένα μάτσι είναι. Άλλα χαρακτηριστικά μια ομάδα, άλλη άλλη. Τι θα επιβάλλει κάτι τέτοιο. Είναι η μοναδική ομάδα και τελείωσα αυτή τη στιγμή, από τις τέσσερις, που πάει και για τους δύο τίτλους. Και έχει το καλύτερο ρόστερ και το έχει αποδείξει μέσα στο γήπεδο. Ωραίος. Να είσαι καλά, φίλε, εξή. Καλά, και ο ΠΑΟΚ θεωρητικά πάει για τους δύο τίτλους. Είναι στο τελικό και δεν είναι μακριά πολύ άλλοι. Θεωρητικά έρχεται ένα χι. Εγώ σου λέω την Κυριακή το ντέρμπι. Ένα χι έρχεται. Και τον Βόλο. Η διαφορά είναι στους 4-5, πώς είναι, δεν είναι μέσα. Κοντά είμαι και εγώ θεωρητικά. Σε μια χρονιά που ο Λουτσέσκου έκανε καβαλή στη διοίκηση.
Και έχω βάλει τρεις πιτσιρικάδες στην ενδεκάδα, Ελληνάκια, άλλαξα όλο μου το ρόλο. Τους έβαλε στους ενδεκάδα. Σου βγήκανε γιατί άλλοι ήταν μάπα. Δεν ξέρω τι είχε προγραμματίσει. Τι μάπα μου βγήκανε. Το Κοτάκι δεν τον πήρα για τερματοφύλακα βασικό. Τον πήρα. Γιατί έχει κανέναν Έλληνα καλό από πίσω. Του Ζήφκοβιτς, δεν έχω τερματοφύλακα. Το Κοτάκι είναι πέντε μπουκάλια ουίσκι για τέρματα. Ντάτα, έβαλα μέσα. Ντάτα, Νάρη, καινούριο. Όλου έβαλα το Κουλιαράκι καινούριο. Τον Κωνσταντέλια μέσα, τον Ραδιοπάκ μου. Τους έβαλες γιατί οι μεταγραφές εκεί ήταν μάπα. Δεν τους προγραμμάτισες, λέω. Πάμε, καλημέρα. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Κιχ. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Εσύ ακούς τώρα από το ίντερνετ. Κλείσ' το ίντερνετ να μην ακουγόμαστε. Κλείσ' το ίντερνετ. Α, μπράβο. Έλα τώρα να τα πούμε. Έλα, γόρια μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αν κρατήσουμε τον Κιτάρο καλοκαίρι τα λιδάκια. Ναι. Θα γίνει μεγάλη ομάδα. Ε, θα γίνει, αυτό φαίνεται. Α, ναι. Το γήπεδο πότε θα γίνει? Α, ποτέ. Το γήπεδο θα πρέπει να ρωτήσουμε τους καθήλυνα αρμοδίους. Ναι. Αυτό τι το καθήλυνα αρμοδίους δεν λέει. Ναι. Δεν λέει ότι ο Σαβίδης θα τους κάνει το γήπεδο. Τους καθήλυνα αρμοδίους. Ποιος είναι το Σαβίδη? Το Σαβίδη. Ο καθήλυνα αρμόδιος. Ένας. Αυτός θα πληρώσει, αυτός θα μας πει πότε. Τι λέει το ρεπορτάζ? Δεν μπορώ εγώ να πω από την, για την τσέπη του αλλού πότε θα το φτιάξει. Το ρεπορτάζ τι λέει? Το ρεπορτάζ λέει ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος θα ασχοληθεί. Αυτό που λέει. Ο πόλεμος. Ραστόπουλε! Μάλιστα, κύριε. Δεν ξεκίνησες. Για πού? Πού? Με το ποδήλατο να πας στην Αθήνα. Άμα, ναι, με το ποδήλατο. Τι είμαι γορομπούζος. Το πάμε άλλο ένα γρήγορα. Φίλια, πάμε άλλο ένα γρήγορα. Όχι, όχι. Και 59. 59, λέει όχι. Παιδιά. Όταν βγαίνω Βαραγιάννης και τρία. Ναι, 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 εγώ κράζω απ' έξω. Ναι, αλλά δεν είναι εδώ. Δεν είναι ο Καζαμπάκα. Ο Καζαμπάκα. Αυτοί κόβουν ράβουν μόνοι τους. Είναι οι χοληπτάδες, κάνουν ράβουν. Εμείς έχουμε Καζαμπάκα. Απ' εξωτερικά οι δημοσιογράφοι πότε θα κάνετε. Δεν έχω ενημέρωση. Είσαι δημοσιογράφος. Ναι, είμαι στην. Δεν σε διώξανε εσένα. Όπως το κόκκινο. Γιατί να με διώξω? Επειδή πάω και δεν σε διώξω. Όχι, δεν έχει σχέση. Αν δεν πάω, δεν σε διώξω. Δεν έχει ομάδα είσαι. Πώς έχει σχέση ομάδα είσαι? Πώς δεν έχει. Δεν έχει τώρα. Δεν έχει. Κάνατε την κλίκα εκεί. Α, κλίκα κάναμε πάλι. Τι πράγμα είναι αυτό. Το κάνατε το κόκκινο. Ναι. Λοιπόν, θα δώσουμε σκυτάλι στα φιλαράκια μας. Γιάννη Πάγκο, Γιώργος Ζέρης. Άντε πάρτε το ποδήλατο κάτω Αθήνα, ρε. Άντε, άντε, ανοίξαμε γραμμές και ακούσαμε πάλι εσένα πιο πολύ. Τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με αθλητικό δελτίο, με πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διορθώνω. Πριν δώσουμε όμως μικρόφωνο και σκυτάλι, να σας πούμε φίλες και φίλοι ότι οι λάτρεις της house, dance και funky σκηνής μπορείτε να μαζεύεστε. Σας έχω συνταρακτικά νέα. Οι Γερμανοί Monkey Safari έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Ian's Lounge Bar του Regency Casino Θεσσαλονίκη για ένα αναπανάληπτο εκρητικό DJ set την 5η 16 Μαρτίου. Ετοιμαστείτε για μια νύχτα με house και dance ρυθμούς που θα θυμόμαστε για καιρό. Η εισιτήρια βρίσκεται στο καζίνο, στο Public, στο Media Marks, Nova, Βογατσικού 3, Πελοσόφ, Zero Gravity και στο Viva.gr από το 11876. Μαζί θα τα πούμε και το απογευματάκι λίγο μετά τις 6 με τον Ενδυνάμι. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Μένετε Μετρόπολης. Αμπιεντό!